σας, καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε πάλι, θα πρωτοτυπήσουμε, θα ξεκινήσουμε χωρίς τους παρουσιαστές. Και επειδή θέλω πάντα να είμαστε ακριβείς στον χρόνο, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούμε έτσι να είμαστε και συνεπείς με όρους και όρια, τα οποία είναι τελείως απαραίτητα για να μπορούμε να συνυπάρχουμε. Όσο θα μιλάω εγώ, τέλος πάντων, παρακαλώ να τακτοποιηθείτε κατά το δυνατόν. Και παρακαλώ και τους παρουσιαστές να έρθουν. Λοιπόν, χθες το βραδάκι πέρασα από ένα πολύ φιλικό βιβλιοπωλείο και εκεί συνάντησα έναν παλιό καλό φίλο και είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση για το κατά πόσον έχει επιδράψει κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο στην ελληνική κοινωνία. Η συζήτηση βεβαίως ήταν αρκετά έντονη και ήταν, ξέρετε, κατά τον ελληνικό τρόπο, που ο καθένας μένει στις απόψεις του, δεν ακούει τον άλλον και όλα τα συναφή. Θα τη συνεχίσω, μάλλον, σήμερα, και αφού έχω αυτή τη δυνατότητα, μέχρι να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, λέγοντας ότι έχω υπόψη μου ένα βιβλίο που εδώ και 35 χρόνια νομίζω επιδρά καταλυτικά στην ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία μάλιστα 25 χρόνια ξέρω ότι η επίδρασή του είναι έντονη, ζωηρότατη. Αυτό το βιβλίο το οποίο έχω υπόψη μου δεν έχει καν μεταφραστεί στην Ελλάδα. Ο δε συγγραφέας του βιβλίου είναι τελείως άγνωστος, μεγάλος δάσκαλος, αν και κάποιοι μαθητές του είναι πολύ διάσημοι στην Ελλάδα. Μιλάω για τον Ρόλο Μέι και το Love and Will. Θα σας πω πώς φτάσαμε στη σημερινή μέρα, αυτό θέλω να σας πω. Δεν βλέπω και τον κύριο Καραγιάννη και ανησυχώ. Εδώ, τι! Μα ανεβείτε πάνω. Ανεβείτε γιατί... Εγώ τα λέω μέχρι να ανεβείτε. Λοιπόν, ανεβείτε, δεν θα σταματήσω. Οι άνθρωποι δεν ήρθαν για μένα, ήρθαν για εσάς. Και για να συνεχίσω. Περίπου 2 χρόνια τώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, έχουμε πάρει τα πνευματικά δικαιώματα του συγκεκριμένου βιβλίου του Ρόλο Μέι, το έχουμε μεταφράσει και επειδή το βιβλίο έχουν περάσει και κάποιες δεκαετίες από την έκδοσή του, ο κύριος Καραγιάννης είχε αναλάβει να σχολιάσει, να επιμεληθεί, να κάνει προλόγους κτλ. Ένα χρόνο πριν, περίπου, μου λέει να προχωρήσω του Ρόλο Μέι ή το δικό μου που γράφω τόσα χρόνια. Και επειδή και εγώ είχα δασκάλους προσωποκεντρικούς, άρα τον Καραγιάννη
τον βλέπεις, τον ακουμπάς, τον αισθάνεσαι, τον βλέπεις να γελάει, τον βλέπεις να είναι σοβαρός. Λέω, θα προχωρήσουμε το δικό σου και ας το ρολομέ, είναι τόσα χρόνια, ας περιμένουμε λίγο ακόμη. Έτσι, φτάσαμε στη σημερινή εκδήλωση με το βιβλίο του Καραγιάννη «Έρωση τίποτα». Έρωτας ή τίποτα. Και επειδή είμαστε προσωποκεντρικοί και για μένα, για την περίπτωση του Ρόλο Μέι, αυτός είναι ο παράδεισος. Η θεατή, τουλάχιστον σε μένα, πλευρά του παραδείσου, μια αιώνια ύπαρξη και κοινωνία. Ή μια αιώνια ύπαρξη εν κοινωνία. Θα ήθελα τώρα, όπως κάνω σε μερικά τηλεπαιχνίδια, να πάρω τη βοήθεια του κοινού, να δεσμεύσουμε τον Καραγιάννη μέχρι το τέλος της εκδήλωσης να μας πει πότε θα έχουμε το ρόλο Μέι. Ξεκινάμε. Πάρ' τον και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Υποτίθεται ότι θα με προλόγιζε και άρχισε να λέει για το ρόλο Μέι, τόσο που ζήλεψα εγώ. Και απλώς άντε να το κάνουμε σήμερα για να βγει το επόμενο βιβλίο. Εκδότης ΓΑΡ και που κανονικά υπάρχει πάντοτε μια αντιπαλότητα ή ένας σκεπτικισμός μεταξύ εκδοτών και συγγραφέων, αλλά εδώ με τον Γιώργο, με τον Αρμό, με την ομάδα του Αρμού που θέλω να τους ευχαριστήσω, δεν είναι μόνο ο Γιώργος, αλλά και με τον Γιώργο τον Χατζιακόβου θέλω πραγματικά να του ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί έχει αυτό το μεράκι που υπερασπίζεται αυτό που κάνει μέσα στη καθημερινότητά του. Ο έρωτας για αυτόν είναι το να αναδείξει το βιβλίο, δεν είναι πουλάει απλώς, και αυτό το ξέρουμε μέσα στο διάβατο χρόνο, γιατί η πορεία μας είναι κοινή από τα φοιτητικά χρόνια. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω λοιπόν σε αυτή τη σύναξη, που είναι σύναξη προσώπων, που όπως κάθε σύναξη προσώπων επιτρέπει το μοίρασμα και την επικοινωνία. Αυτό λοιπόν που θα μας επιτραπεί με αυτή την ευκαιρία είναι όσο δυνατόν να επικοινωνήσουμε, να σχετιστούμε. Και η δυσκολία το να ξεκινήσουμε και να είμαι απάνω ήταν γιατί έπρεπε να σταματήσω, υποτίθεται, να υπογράφω τα βιβλία. Αλλά στην πράξη δεν ήταν απλώς υπογραφή βιβλίων. Αυτό ήταν η αφορμή. Το σημαντικό ήταν ότι μπορούσα να βλέπω πολύ αγαπημένα πρόσωπα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, που μπορούσαν να μεταφέρουν κάτι από αυτό που είχαμε ζήσει από κοινού, ακόμη και αν δεν είχαμε ειδωθεί καθόλου, γιατί δεν εκτίθεται κανείς μόνο μέσα στην ψυχοθεραπεία στον ψυχοθεραπευτή του. Εκτίθεται και ο συγγραφέας και ο ψυχοθεραπευτής στους ανθρώπους, καθώς μιλάει αυτά που βιώνει και τα μεταφέρει. Και αυτή η έκθεση είναι μόνο για καλό, γιατί επιτρέπει την αυθεντική προσέγγιση. Επομένως, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση που έχουμε σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ και με την κυρία Μπλάτσο και με την κυρία Σιδέρη, αλλά ενδιάμεσα θα μπουν και ερωτήσεις δικές σας που θα εμπλουτίσουν τη συνέχεια για να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική επικοινωνία. Ευχαριστίες ιδίως στους όρθιους
που δίνουν το παλμό σε τέτοιες συναντήσεις, είναι αυτοί που θέλουν να μην χάσουν κάτι και δεν διστάζουν στο να κοπιάσουν αν να ζήσουν κάτι ουσιαστικό. Η προηγούμενη σύναξη που είχαμε ήταν πριν την κρίση. Θυμόσαστε, υπήρχαν και τέτοια χρόνια πριν την κρίση. Υπήρχαν και τέτοια. Λοιπόν, πριν την κρίση ήταν που αναφερόμασταν στο θέμα της αδικίας, της αδικίας που πληγώνει. Ήταν που μετά το θέμα έγινε πολύ επίκαιρο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αλλά που βέβαια το θέμα αυτής της αδικίας που μας συμβαίνει και των τραυμάτων στη ζωή μας είναι πάντοτε προσωπικό, προϋπήρχε της κρίσης και θα υπάρχει και μετά. Αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια που είμαστε έχουμε να προχωρήσουμε. Μέσα στα χρόνια της κρίσης πια το επίκαιρο θέμα είναι πια ο έρωτας. Η υπέρβαση αυτού που ζούμε και η υπεράσπιση της ζωής με πάση θυσία. Επομένως, έρωτας ή τίποτα. Το βιβλίο αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων ατομικών σκέψεων, συναισθημάτων, υπολογισμών που κάθεται κάποιος συγγραφέας στο γραφείο του και σκέφτεται τι να γράψω ή αυτό με απασχολεί και το γράφει. Είναι, ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι αποτέλεσμα κλινικής εμπειρίας. Είναι ένα αντίδωρο στο δώρο των χιλιάδων ωρών, πολλών χιλιάδων ωρών ψυχοθεραπείας που έχω βιώσει και που μέσα σε αυτές τις ώρες έχουμε ζήσει εμπλοκές, εγκλωβισμούς, αλλά και υπερβάσεις και λυτρωτικές επεξεργασίες που αφορούν τόσο την προσωπική πορεία όσο και τις συντροφικές σχέσεις. Η ιστορία λοιπόν του έρωτα, παραδόξως, και η ενασχόληση με αυτό το θέμα ξεκίνησε μέσα στην κλινική εργασία με οικογένειες, με αφορμή συμπτώματα παιδιών, κλινικά συμπτώματα παιδιών. Ή από αντίστοιχα προβλήματα και συμπτώματα ενηλίκων που αναφερόντουσαν στην παιδική τους ηλικία. Τότε ήταν αφορμή κανείς να ασχοληθεί με το κλίμα που δημιουργούσε αυτά τα προβλήματα, το οικογενειακό κλίμα. Και αναρωτιέται κανείς εκεί τι γίνεται και υπάρχουν τα συμπτώματα αυτά. Τώρα είναι αυτονόητο πια και κατακτημένη γνώση και ευρέως διαδεδομένη το πόσο επηρεάζουν οι οικογενειακές συνθήκες τα συμπτώματα των παιδιών. Αλλά όταν ξεκινούσαμε αυτό δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Τότε θα έπρεπε να μην βάλουμε ατομικές διαγνώσεις, το να μην το κλείσουμε το θέμα πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών και να συνδέσουμε τα προβλήματα που αναλύαμε με τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Σου έλεγαν το παιδί μου έχει πρόβλημα αυτό, δες το τι μπορείς να κάνεις, άσε με εμένα, τι δουλειά έχω εγώ. Αυτό λοιπόν που στη συνέχεια έπρεπε να δούμε ήταν ότι τι συμβαίνει λοιπόν εκεί και αναζητήσαμε τα συμβόλαια της συντροφικής σχέσης των συζύγων. Και εκεί είδαμε ότι πολλές φορές το συμβόλαιο ήταν συμβόλαιο επιβίωσης. Συμβόλαιο κάλυψης απλώς αναγκών. Που τελικά οδηγούσε σε ένα παιχνίδι εξουσίας, σε συγκρούσεις και τελικά σε κούραση και απογοήτευση.
Ταυτόχρονα όμως είδαμε ότι υπήρχαν και συμβόλαια που δεν ήταν μόνο για επιβίωση, που υπήρχε επιθυμία για ζωή, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ματαιώσεις. Πάρα πολλές ματαιώσεις γιατί υπήρχαν ψευδείς προσδοκίες. Ψευδείς προσδοκίες που αφορούσαν μια μαγική ευτυχία που θα πρόσφερε ο έρωτας, η σχέση, ο άλλος στη ζωή σου, χωρίς την προσωπική ανάληψη ευθύνης. Που αυτή η προσωπική ανάληψη ευθύνης θα επέτρεπε την τροφοδοσία της σχέσης, που και η τροφοδοσία της σχέσης απαιτούσε την προσωπική ανάπτυξη του κάθε συντρόφου. Αυτή λοιπόν η στάση και η αναζήτηση ήταν να αναρωτηθούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους. Πώς παρετούνται κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, στην πρώτη δυσκολία και δεν υπερασπίζονται τον έρωτά τους, την απόφασή τους για τον έρωτα, που εδώ ξεκάθαρα δεν θα μιλάμε για ένα συναίσθημα, αλλά για μια στάση ζωής, για μια απόφαση ζωής. Όταν οι άνθρωποι μπλέκουν τον έρωτα απλώς με το θέμα του ερωτευμένους, τη σχέση ως προς ένα άλλο πρόσωπο, και περιμένουν με ένα παιδικό, μαγικό τρόπο ο άλλος να τους ευτυχήσει, τότε είναι ζήτημα χρόνου πότε θα απογοητευθούν. Εάν περιμένουμε ότι ο άλλος θα είναι η διαρκής πηγή του έρωτά μας, η ματαίωση καραδοκεί. Ο έρωτας δεν μπορεί να είναι μια χαρισμένη υπόθεση, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και όποιος βλέπει απλώς ροζ καρδούλες και ροζ καρτούν στο, όταν αναφέρεται στο θέμα του έρωτα, θα ζήσει το μαύρο, την απογοήτευση και θα οδηγηθεί στο τίποτα. Αφού ο έρωτας είναι διακινδύνευση. Ο έρωτας προϋποθέτει τη διακινδύνευση. Διακινδύνευση που αφορά την διαφορετικότητα του άλλου. Ο άλλος είναι πάντοτε διαφορετικός, πάντοτε μας δυσκολεύει και μόνο με την ύπαρξή του. Η διακινδύνευση είναι αυτονόητο στοιχείο που απαιτείται, ώστε να μπορεί κανείς να τον συναντήσει. Και επομένως απαιτείται η υπέρβαση του εαυτού, του ατομικού, της κλειστότητας στον εαυτό. Διακινδύνευση επίσης στον έρωτα γιατί είμαστε ατελείς και αδύναμοι να τον υπερασπιστούμε και να τον βιώσουμε ολοκληρωτικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ψεύτικες τελειότητες, για ψεύτικους ιδανικούς εαυτούς, που όταν έρχονται οι καταστάσεις μας αποδεικνύουν την ατέλειά μας. Αλλά δεν είμαστε η ατέλειά μας, δεν είμαστε η ανεπάρκειά μας και η βεβαιότητα ότι πια αφού αποδεικνύεται η δυσκολία μου, η ατέλειά μου, έχω να παραιτηθώ από τη διακινδύνευση στον έρωτα, τότε με οδηγεί σε ένα βάλτωμα που είναι πολύ σκληρό. Έχουμε τις αδυναμίες μας, τις ατέλειές μας, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν είμαστε οι αδυναμίες μας, δεν είμαστε οι ατέλειές μας. Επομένως, η διακινδύνευση είναι στο να υπερβούμε τις παρανοήσεις που είναι αυτονόητες να υπάρξουν στη σχέση με τον άλλον και αυτό να γίνει αφορμή όχι για να κλειστούμε αλλά για να αναζητήσουμε τον εαυτό μας. Να αναζητήσουμε τον εαυτό μας όπως δικαιούμαστε. Υπέρβαση και διακινδύνευση γιατί υπάρχει το δώρο της σεξουαλικότητας.
η περιφρόνηση της σεξουαλικότητας δεν είναι μοιραία για τη σχέση, αλλά για τον όλο ψυχισμό. Η ηθική που αναρωτιέται για τη σεξουαλικότητα είναι ανήθικη και οδηγεί στη πνευματική ισοπαίδωση. Η σεξουαλικότητα από την άλλη μεριά που περιορίζεται στο απρόσωπο σεξ καλύπτει τις ανάγκες τις σεξουαλικές, αλλά κλειδώνει τον άνθρωπο στην επώδυνη μοναξιά και στην υπαρξιακή κατάθλιψη. Το ζητούμενο, ο ερωτικός άνθρωπος. Ερωτικός άνθρωπος που σαφέστατα είναι όλοι όσοι είναι εδώ μέσα. Είναι αμαρτία κανείς να παραιτείται από αυτό τη δυνατότητα που έχει να ζει αυτό που είναι. Ερωτικός άνθρωπος που ζει με τρυφερότητα και πάθος κάθε στιγμή της ζωής του και γι' αυτό μπορεί να λέει πολλά ευχαριστώ στη πηγή της ζωής και ερωτικός άνθρωπος παντού καιρού, ακόμα και στη μοναξιά του, ακόμα και στην αστοχία του. Τέτοιοι ερωτικοί άνθρωποι υπάρχουν μέσα στους δύσκολους αυτούς καιρούς και αποτελούν μια ευλογία για όλους μας. Θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε, και δεν θα το κρατήσω εδώ το λόγο, με τις πολύτιμες εδώ συνεργάτες σε αυτή τη συνάντηση, αλλά που πρέπει να τους το πούμε από τώρα ότι ελπίζω στην επίοικια των ερωτήσεών τους, καθώς δεν ξέρω τι θα ρωτήσουν. Έχουμε ζητήσει να είναι όσο πιο αυθεντικές είναι στη δική τους επιλογή. Νομίζω ότι η επίοικια δεν σας ταιριάζει, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Αυτό που κάνεις θα το λάβεις. Θα ήθελα όμως να τελείωσω με μια εξομολόγηση. Θέλω να σας εξομολογηθώ. Τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου όταν κάθομαι μέσα στο γραφείο μου στην Πολυθρόνα και ακούω νέους ανθρώπους, μεγαλύτερους ανθρώπους, μόνους ή ζευγάρια, να ανταγωνίζονται, να με μεμσιμηρούν, να αναζητούν δικαιολογίες για το βουλιαχμά τους, να πικραίνονται με μικρές αιτίες, να σκάνε για πράγματα που είναι πολύ μικρά και ταυτόχρονα πίσω από τη πικρή μάσκα τους εγώ να βλέπω ομορφιά. Να βλέπω μια ομορφιά, ζωντάνια και επιθυμία την οποία αυτοί παρετούνται να δουν στον εαυτό τους και κινδυνεύουν να μένουν στα ίδια και να μένουν στο να ζητάνε το λίγο. Και αυτό είναι αμαρτία. Και αν μου επιτρεπότανε να μιλήσω, πέρα από τις πολύτιμες ψυχολογικές ερμηνείες, θα μπορούσα πραγματικά να αφήνω τον εαυτό μου να τους ταρακουνήσω και να τους πω «Ζήστε επιτέλους, ζήστε, μην μένετε στο λίγο, ζήστε την ομορφιά που υπάρχει γύρω σας, την ομορφιά που υπάρχει μέσα σας». Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε την άνεση, παίξτε όπως θέλετε, έτσι, και διακόψτε και μεταξύ σας ή άλλο. Αφού θα μιλήσουμε κάμποση ώρα, θα σταματήσουμε για να έχουμε τη δυνατότητα να μπουν 10-15 ερωτήσεις από το κοινό και μετά θα συνεχίσουμε εμείς πάλι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν. Καταρχάς, προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ δίπλα σας
και να συζητήσουμε αυτό το πολύ πολύ σπουδαίο θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας ένα σχόλιο για το βιβλίο, κύριε Καραγιάννη. Για μένα η ομορφιά του και η αλήθεια του ξεκινάει και περιέχεται στην αφιέρωση που έχετε κάνει, η οποία είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τη διαβάσει και να μην τον αγγίξει πραγματικά πολύ βαθιά. Και αν κάποιος σας ξέρει λίγο παραπάνω, είναι εύκολο να καταλάβει ότι αυτά όλα που γράφετε μέσα, πέρα από βαθιά επιστημονική γνώση, ατελείωτες ώρες κλινικής εμπειρίας και θεραπευτικοποίησης, αποτελούν και ένα προσωπικό βίωμα και μία προσωπική απόφαση. Και για μένα αυτό είναι το πιο σπουδαίο, γιατί είναι αυτό που δείχνει και την εγκυρότητα του βιβλίου. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω να σας ρωτήσω. Από τα αρχικά κεφάλαια αναφέρεστε για την επιλογή του συντρόφου, το οποίο το χαρακτηρίζεται θεμελιώδης νομικό στοιχείο του οικοδομήματος. Με βάση το δεδομένο ότι η επιλογή του συντρόφου γίνεται συνήθως σε πιο νεαρή ηλικία, δηλαδή σε μια ηλικία που οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει κάποιο ταξίδι αυτογνωσίας, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους βαθύτερα και κινούνται συνήθως με πιο έτσι, μοτίβα που έχουν μαθημένα από τις οικογένειές τους. Τι γίνεται τότε, δηλαδή θα ήταν πιο σωστό να πούμε «Μη βιαστείτε, βρε παιδιά, καθίστε λίγο να γνωρίσετε τον εαυτό σας». Αλλά από την άλλη σκέφτομαι μήπως αυτό κλέβει και όλα στην τη φρεσκάδα, κλέβει τον αυθορμητισμό της νιώτης. Δεν ξέρω τι θα συμβουλεύατε εσείς, τους νεότερους. Πρώτα απ' όλα, ήδη αρχίζουν τα δύσκολα. Είπαμε, δεν έχει οικειότητα. Για να δούμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι ότι η αναζήτηση του έρωτα και των σχέσεων και του συντρόφου γίνεται σε τέτοιες ηλικίες που δεν είναι όλα συνειδητά. Γι' αυτό υπάρχει και η πρόταση μέσα και το ερώτημα που ξέρω αν αυτός που βρήκα τώρα είναι ο καλύτερος που μου ταιριάζει σε όλη τη ζωή. Γι' αυτό υπάρχει και μια πρόταση και μέσα στο βιβλίο κανείς να αναζητήσει όσο παίρνει τον ιδανικό σύντροφο και στα 85 του 90 του να ανακαλύψει ότι ήταν αυτός που τέριαζε, αυτός που είχε βρει στα 20 του. Δεν είναι το ζητούμενο μόνο στον ποιον, αλλά και η απόφαση δεν είναι απλώς σε ποιον θα επιλέξουμε, που αυτό κάποιες φορές είναι και ζήτημα τύχης. Π.χ. Αν είχε γράψει κανείς στο ένα μάθημα των εισαγωγικών δύο μονάδες λιγότερο, θα μπορούσε να ήταν σε ένα άλλο πανεπιστήμιο και να μην είχε συναντήσει ποτέ τον σύντροφο της ζωής του. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η απόφαση που έχει κανείς προσωπικά στη ζωή του για το τι είδους σχέση θέλει να κάνει. Είναι προσωπική απόφαση ζωής το πώς θέλω να είμαι στη σχέση μου και ποια θα είναι η σχέση μου και πάνω σε αυτό μπορεί κανείς να χτίσει. Μπορούμε επίσης να δούμε ότι πραγματικά είναι τυχεροί οι άνθρωποι που γνωρίζονται σε νεανική ηλικία, γιατί οι ανεπάρκειές τους ως προς τον έχουν δομήσει ένα πλήρη αυτό, τους επιτρέπει από την άλλη μεριά να χτίσουν από κοινού τα στοιχεία της κοινή ζωής, άρα ο εαυτός να πλάθεται και στη συνέχεια. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να πλάθουν τον εαυτό τους και να τον αναζητούν, μέσα στο διάβα του χρόνου εξακολουθούν να το κάνουν πολύ πιο έντονα. Άρα μπορούν να διαρκώς να ανανεώνονται. Αντίθετα, όταν κάποιοι προσπαθούν αμυντικά να διαφυλαχθούν επάπειρο για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την σωστή σχέση, δεν παίρνουν είδηση πόσο κλείνονται στον εαυτό τους και τελικά δεν επιτρέπουν το σχετίζεστε που θα τους επιτρέψει την συνάντηση με το άλλο πρόσωπο, αλλά θα προσπαθήσουν
να περιφρουρηθούν σε αυτό που είναι και επομένως κινδυνεύουν να μην διακινδυνεύσουν πολλά, αλλά ταυτόχρονα να μην κερδίσουν και πολλά. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό. Ανοιχτό πρέπει να είναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ξέρω ότι με την τύχη δεν τα πάτε πολύ καλά. Ενώ... Μα καθόλου. Ναι, μα καθόλου. Λοιπόν, και αν κάποιος, εγώ όμως θα επιμείνω, γιατί είναι και θέμα τύχης, ποιον θα συναντήσεις και πώς θα δουλέψεις με αυτόν που θα συναντήσεις από τη νεαρή, πιο νεαρή ηλικία και αργότερα. Τι γίνεται όταν πέφτεις από τη μία κακή περίπτωση στην άλλη, μάλλον το πω καλύτερα, από τη μία περίπτωση που δεν σε βοηθά να εξελιχθείς στην άλλη. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Σίγουρα υπάρχει προσωπική ευθύνη, σύμφωνα με αυτό που είπατε. Αλλά τι γίνεται, πώς μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο της αέναης εναλλαγής, αδιέξοδων σχέσεων? Όχι, δεν πιστεύω στη τύχη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μιλήσω για αστρολογίες και για θέματα τέτοια, ακόμα και αν όλοι οι άλλοι μπουν να το υπερασπιστούν, γιατί δεν εμπιστεύομαι καθόλου το μοιραίο. Όταν μένει κανείς με αυτό το τρόπο, παραιτείται από το να αναλάβει την ευθύνη του. Είναι πολύ δράμα να παραιτούμαστε από την προσωπική ευθύνη. Θέλω να σου το πω πολύ ξεκάθαρα. Η προσωπική ευθύνη δεν είναι όπως την θέτουμε συνήθως με τη μορφή της υπαιτιότητας. Δεν είναι φταίξιμο. Όταν αναλαμβάνω τις ευθύνες της ζωής μου, δεν αναλαμβάνω το φταίξιμο. Αναλαμβάνω την εξουσία της ζωής μου. Αναλαμβάνω να οδηγήσω τα πράγματα, όχι να φταίω για τα πράγματα. Επομένως, η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, που είναι το αντίθετο το να περιμένω τις συμπτώσεις και τη τύχη, είναι το ζητούμενο. Το ποιον θα συναντήσω είναι θέμα συμπτώσεων. Το ποιος είμαι δεν είναι αποτέλεσμα συμπτώσεων, ακόμα και αν υπάρχουν πιθανότητες, γιατί δεν είναι τελικό το αποτέλεσμα. Πλάθεται ακόμα. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουμε ακόμα. Κανείς μας, ώσπου να ξεψυχήσει, δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να αναζητήσει κι άλλο τον εαυτό του. Επιμένω ότι έχουμε πολύ ομορφιά, πολύ δύναμη, πολλές δυνατότητες που τα αφήνουμε όλα αυτά αναξιοποιητά. Αν λοιπόν μπούμε να μην ψάχνουμε τον εαυτό μας, να μην παίρνουμε την προσωπική ευθύνη, τότε ψάχνουμε απλώς τον άλλον που θα μας ευτυχήσει. Τότε η μία αδιέξοδη σχέση θα οδηγήσει στην άλλη, γιατί το συνηθισμένο είναι να πηγαίνεις συμπληρωματικά ως προς την επόμενη. Να μετά από τον άνθρωπο που ήταν πολύ σεξουαλικός και έζησε στον έρωτα και το σεξ της ζωής σου, αλλά ήταν ασυνεπής, βρίσκεις το καλό παιδί που μετά με αυτόν βουλιάζεις και πείζεις, γιατί είναι μόνο καλό παιδί αλλά δεν είναι συναρπαστικός άνθρωπος. Επομένως, αν πάμε με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε ένα γαϊτανάκι απογοητεύσεων και δεν θα έχουμε συναντήσει ποτέ τη πιθανότητα να αναζητήσουμε τον εαυτό μας. Άρα, να δούμε εμείς πώς θέλουμε να μπούμε στο θέμα των σχέσεων. Ο εαυτός μας, όπως λέτε και εσείς, καθορίζεται και από παιδικά βιώματα, έτσι, που μας διαμορφώνουν και μας οδηγούν και τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Σε μία συντροφική σχέση, μπορεί ο ένας πραγματικά να γίνει θεραπευτής του άλλου ή απλώς τα δυσλειτουργικά μοτίβα θα προσπαθήσουν έτσι να προσαρμοστούν έτσι ώστε να μην δημιουργείται ένταση και δυσκολία? Ναι. Μπορεί να είναι θεραπευτική πραγματικά, εάν δεν υπόκειται σε ειδική θεραπεία, σε ζευγάρι. Κάθε αυθεντική μας σχέση είναι θεραπευτική. Μην πούμε ότι οι θεραπευτικές σχέσεις είναι μόνο στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή. Αυτό είναι, μοιάζει αντίθετο από αυτό που πρέπει να πουλήσουμε, αλλά το σημαντικό δεν είναι να πουλήσουμε. Το σημαντικό είναι να ζήσουμε. Και επομένως, ναι, η κάθε σχέση, ακόμα και αυτή που μας δυσκολεύει και ιδίως αυτές που μας δυσκολεύουν, είναι θεραπευτικές.
Αυτό που έχουμε να δούμε είναι αν η θεραπεία θα είναι μια άγρια κατάσταση στην οποία απλώς θα αποκαλύπτονται τα αρνητικά μας στοιχεία, που αυτό είναι κακή ψυχοθεραπεία, το να βλέπεις διαρκώς τα αρνητικά σου στοιχεία, και αυτό γίνεται δυστυχώς πραγματικά σε πολλές σχέσεις που ο ένας πετάει τα αρνητικά στον άλλον χωρίς και εκείνος να τα αξιοποιεί, γιατί την ίδια στιγμή αντιστρέφει το παιχνίδι και μεταφέρει το πεδίο των συγκρούσεων στον ψυχικό κόσμο του άλλου συντρόφου. Άρα κανείς δεν κερδίζει ή μένουν μόνο στα αρνητικά που μπορεί να έχουν. Αυτό που πραγματικά μπορεί να είναι ένα κέρδος ουσιαστικό είναι όταν όχι να μην λέγονται τα πιο σκληρά πράγματα, αλίμονο να μην λέγονται και τα πιο δύσκολα πράγματα μέσα στη συντροφική ζωή, αλλά να υπάρχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να υποθούν, και αυτό είναι, να είναι η τρυφερότητα και ο σεβασμός. Μπορείς να πεις τα πιο δύσκολα πράγματα στους ανθρώπους. Εγώ τουλάχιστον στις θεραπείες μου δεν έχω φυλαχθεί να πω τα πιο δύσκολα πράγματα. Πολλές φορές στην εκπαίδευση, ξέρετε, οι εκπαιδευόμενοι ρωτάνε, καλά αυτό μπορούμε να το πούμε? Μήπως αυτό που λέτε είναι πολύ δύσκολο για να το ακούσει άλλος? Και η απάντηση είναι, και βέβαια όλα μπορούμε να τα πούμε, και τα πιο δύσκολα στη ζωή των ανθρώπων, φτάνει να μην χάσουμε το σεβασμό και τη τρυφερότητά μας για το πρόσωπό του. Και τότε όλες οι σχέσεις μπορεί να είναι θεραπευτικές. Αυτό που είπατε περί αρνητικής ψυχοθεραπείας μου θυμίζει πολλά ζευγάρια στη παγκόσμια και ελληνική δραματουργία. Δηλαδή, η Lady Macbeth και ο Macbeth. Ο Θέλος και η Δεσδεμόνα. Ο Αγαμέμνονας και η Κλειδεμνήστρα. Ανθρωποφαγικές σχέσεις, που φυσικά δεν είχαν και τόσο καλό τέλος. Τι γίνεται, γιατί στο θέατρο, ας πούμε, ή στην λογοτεχνία, πάντα αυτές οι σχέσεις είναι πιο γοητευτικές και δεν βλέπουμε λειτουργικές σχέσεις να είναι στο επίκεντρο ενός λογοτεχνικού. Συγγνώμη, ενός λογοτεχνικού έργου. Έλατε. αυτό είναι η πραγματικότητα. Και όσο πιο περίεργες είναι οι καταστάσεις και πιο σκληρές, τόσο πιο ενδιαφέρον υποτίθεται ότι αποκτούν. Αναρωτιόμουν πολύ όταν έβαζα το τι πρότυπα συντροφικών σχέσεων έχουμε και αναρωτιόμουν ότι η μία κατάσταση είναι εκεί που υπάρχουν πραγματικά αυτές οι ανθρωποφαγικές στάσεις όπως τις μίλησες και είναι η πραγματικότητα αυτό. Το δεύτερο είναι, σαν αντίδοτο, οι ροζ καταστάσεις που όλα υποτίθεται είναι καλά, αλλά επειδή συμβαίνει κάτι εξωτερικό το οποίο διακόπτει τη σχέση, ένας απειλή των γονιών πιο παλιά στα Ρωμαίος και Ιουλιέτα, της κοινωνίας ή κάποιων συμβάντων, πολέμου ή άλλου, που πεθαίνει ο άλλος, χάνεται και ο έρωτας μένει ιδανικός γιατί ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα. Σκέφτεται λοιπόν κανείς γιατί να μην υπάρχουν λειτουργικές σχέσεις. Ένα είναι ότι αυτοί οι οποίοι γράφουν φαίνεται ότι έχουν το καιρό να γράφουν ή να ασχολούνται με αυτό, γιατί δεν έχουν συναρπαστικές σχέσεις. Επομένως, θέλουν να εκφράσουν κάπου τα δικά τους. Και μην ξεχνάμε ότι για ένα καιρό οι άνθρωποι στη τέχνη ήτανε καταγραφόντουσαν με όρους ιδιομορφίας και στο περιθώριο της κοινωνίας. Απόκλησης. Δηλαδή, αν κάποιος γονιός άκουγε το παιδί του να πάει να γίνει σκηνοθέτης ή ηθοποιός, ανησυχούσε ότι κάτι κακό συνέβαινε στο παιδί του. Με τρόπο του έλεγε, καλύτερα να σπουδάσεις πρώτα και μετά το βλέπουμε. Και ακόμα γίνεται αυτό. Και ακόμα. Άρα, χάνουμε τους πολλούς υπέροχους λειτουργικούς ανθρώπους που έχουν αποτραπεί από το να προσεγγίσουν τις τέχνες και να μπορέσουν να εκφράσουν λειτουργικότητα. Και ένα δεύτερο είναι ότι η παθολογία κραυγάζει και μπορεί να φαίνεται στην αρχή συναρπαστική. Μέσα στη ψυχοθεραπεία, όταν έχουμε ζευγάρια που σκοτώνονται,
στο τέλος βαριέσαι. Γιατί ενώ μοιάζει ότι έχουν και έχουν να σου φέρουν 100.000 εντάσεις κάθε φορά και ανανεώνεται η σκηνογραφία και η σκηνοθεσία και το περιεχόμενο της έντασης τους, στην ουσία μένουν αμετακίνητοι. Τα ίδια και τα ίδια. Φέρνουν διαρκώς το παιχνίδι του ανταγωνισμού, της ακύρωσης, της ματέωσης. Δεν φέρνουν την λαχτάρα της ζωής και άρα είναι στα ίδια και τα ίδια. Μπορεί και μετά από 20 χρόνια και 30 χρόνια να είναι μαζί, να σκοτώνονται. Και ενώ μοιάζει ότι έχουν μαλώσει για τα πάντα, άρα φέρνουν ένταση και πόλεμο, στην ουσία είναι ισοπεδωμένοι. Στα ίδια και στα ίδια. Δεν έχουν προχωρήσει. Στην τέχνη όμως αυτό μπορεί να παράγει πολλές ωραίες σκηνές. Στο κινηματογράφο ο Μίστερ Σμιθ με τη Μίση Σμιθ σκοτώνονται, τα κάνουν όλα λίπα. Επομένως είναι πολύ συναρπαστικό. Το να βλέπεις πάλι όλα τα αρνητικά στοιχεία να βγαίνουν μπροστά σου σε ελκύει, γιατί βγαίνει και ένα κομμάτι της δικής σου ανεπάρκειας. Τι γίνεται όμως, πώς να περιγράψεις τη λειτουργικότητα. Πώς να περιγράψεις τη λειτουργικότητα χωρίς να είναι ροζ. Πώς να περιγράψεις εσωτερικές σχέσεις που έχουν έρωτα, τρυφερότητα, εμπιστοσύνη, που δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά κίνηση, δεν κραυγάζουν, απαιτούν εσωτερικότητα. Το να βγάλεις μια δραματική σκηνή μπορεί να έχει πάθος έτσι και που είναι εύκολα αποδόσιμη από έναν ηθοποιό. Πώς θα βγάλεις την εσωτερικότητα, την εσωτερική διεργασία, την τρυφερότητα που μπορεί να υπάρχει χωρίς να είναι ψεύτικος ρομαντισμός. Πώς μπορείς να βγάλεις την διάρκεια και τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας, να μπορέσεις να τις κρατήσεις. Αυτό πιθανόν μπορεί να γίνει με μερικά ζουμαρίσματα στο βλέμμα των ηθοποιών ή στην διάκριση που μπορεί για να περιγράψεις αυτό το στιγμές του έρωτα να μην μιλήσεις τίποτα που να φαίνεται και να μιλάει για έρωτα. Αλλά όλο αυτό να είναι ερωτικό. Αλλά ξέρω κι εγώ, όταν θα υπάρχουν τέτοια θέατρα, ξέρεις ότι τα ζητάμε να μας τα προτείνεις. Να επιμένω λιγάκι σε αυτό το που είπατε στο παιχνίδι της επικράτησης. Έχω παρατηρήσει πολλές φορές και στην κλινική μου δουλειά, αλλά και ως μέλος της κοινωνίας, ότι πολύ συχνά έτσι, υπέροχους ανθρώπους τους οποίους τους χαίρεσαι, τους καμαρώνεις ως μονάδες, δυσκολεύονται πολύ στο σχετίζεστε. Δηλαδή, σαν να δημιουργείται εκεί πέρα ένα πεδίο μάχης που πρέπει ο ένας να επιβληθεί στον άλλον ή ο ένας να βρει το δίκαιο του ενάντια στον άλλον. Τι γίνεται τελικά, γιατί αυτό το σχετίζεστε είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, όταν οι δύο μονάδες ξεχωριστά μπορεί να είναι πολύ δουλεμένες και εκεί τι γίνεται. Τώρα κινδυνεύουμε να πάμε από τον έρωτα ή τίποτα στην αδικία που πληγώνει. Να ξαναπάμε στο παιχνίδι του δίκαιου. Όποιος διεκδικεί το δίκαιο του ζητάει πολύ λίγα. Όποιος προσπαθεί να δείξει πόσο ο σύντροφός του είναι λάθος, δεν έχει πάρει είδηση πόσο λάθος έχει πάρει ο ίδιος στη ζωή του. Όποιος διεκδικεί, αν πάμε μέσα στους όρους κρίσης που υπάρχουμε σήμερα σαν κοινωνία, απλώς να μείνουμε στο να τα σπάσουμε όλα για να διεκδικήσουμε γιατί μας σπάσαν τη ζωή, να σπάσουμε και τα μάρμαρα που υπάρχουν, τότε δεν κάνουμε επαναστατική πράξη, κάνουμε μια συμβατή πράξη στα δεδομένα που έχουμε. Μένουμε στα ίδια. Όταν ζητάμε λοιπόν το δίκαιο μας, ζητάμε πολύ λίγο. Ζητάμε ο άλλος να καταλάβει και επομένως αν ζητάμε ο άλλος να καταλάβει δεν θα μπούμε ποτέ εμείς στο παιχνίδι να καταλαβαίνουμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ξέρω αν κερδίζουν οι θεραπευόμενοι μας από μας, αλλά εμείς κερδίζουμε. Κερδίζουμε γιατί μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε πάνω στη ζωή των ανθρώπων, πάνω στις σχέσεις. Και να καταλάβουμε ότι όταν μπαίνει κανείς έτσι, το βλέπουμε μπροστά μας, δεν κερδίζει κανείς.
Και επομένως αυτό που εμείς μπορούμε να δούμε είναι ότι δικαιούμαστε κάτι πολύ περισσότερο από το δίκαιο μας. Δικαιούμαστε τη ζωή μας. Δικαιούμαστε να υπερασπίσουμε την ομορφιά στη ζωή μας. Ναι, οι σχέσεις όταν μπουν σε αυτό το παιχνίδι είναι αδιέξοδες, είναι καταστροφικές, ξοδεύονται τεράστιες δυνάμεις ενέργειας. Ενεργειακά είναι εξαντλητικό αυτό που γίνεται. Και βέβαια αυτό που λες, γιατί δύο άνθρωποι που ο καθένας τους αξίζει, το ζούμε διαρκώς αυτό, να μην μπορούν να χαρούν το μεταξύ τους, είναι και στις αποφάσεις ζωής που παίρνουν. Εμείς μπορούμε στη δουλειά μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους τα ασυνείδητα να τα κάνουν συνειδητά. Μπορούμε να τους καθρεφτίσουμε αυτό που ζουν. Μπορούμε να τους φέρουμε την πραγματικότητα που δεν τη νιώθουν, να την δουν αντιμέτωποι, να έρθουμε την πραγματικότητά τους. Αλλά για τις συνειδητές τους αποφάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αν η συνειδητή τους απόφαση δεν είναι υπεράσπιση της ζωής, αλλά είναι απλώς να χτυπήσουμε αυτόν που μας έχει καταστρέψει τη ζωή, τότε πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτοί οι πόνοι που δεν έχουν τελειωμό και ακόμα και δεν παίρνουν διαζύγιο, αλλά και αν πάρουν διαζύγιο δεν σταματάει ο μεταξύ τους ο φάγωμα. Και πραγματικά είναι ανθρωποφαγικές. Σήμερα, παρά την πολυπλοκότητα του σύγχρονου βίου, παρά την προβολή των αρνητικών προτύπων που συζητήσαμε, όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στην κοινωνία, στην τηλεόραση, εσείς επιμένετε στο βιβλίο ότι σήμερα παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν δυνάμει οι καλύτερες συντροφικές σχέσεις, οι καλύτεροι γάμοι. Για το ξαναδιαβάζεις. Είχα ξεχάσει να το πω. Για ξαναδιάβασέ το. Λοιπόν, σήμερα παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν δυνάμει οι καλύτερες συντροφικές σχέσεις, οι καλύτεροι γάμοι. Προβοκατόρικο είναι, νομίζω. Ναι. Για πείτε. Ευκαιρία να σας πω τι κέρδισα εσύ της άλλης από αυτό το βιβλίο. Το δυνάμει και όχι εν δυνάμει. Η επιμελήτρια της εκδοσής, η οποία είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος που μου διορθώνει όλα τα φιλολογικά θέματα και μου το φέρνει στα ίσα και που πραγματικά έχει πολύ νιάξιμο και είναι εδώ, μου διόρθωνε το εν δυνάμει. Εγώ θα έλεγα εν δυνάμει υπάρχουν καλύτερες σχέσεις. Μου επέμενε ότι το δυνάμει είναι το σωστό φιλολογικά και να πω κάτι κέρδισα και από αυτό. Ναι, σήμερα υπάρχουν καλύτερες σχέσεις παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το επιμένουμε και να μην το χάσουμε. Υπάρχει η έννοια της συντροφικότητας και της οικειότητας που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Άντρες και γυναίκες δεν ήταν φίλοι. Σήμερα τα νέα παιδιά που πάνε να συναντηθούν, εάν δεν νιώθουν τον άνθρωπο που διαλέγουν για να είναι μαζί, σαν φίλο καλό, κολλητό, με τον οποίο μπορούν να μοιραστούν τα πάντα, που να μην μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε και να έχουν ατέλειωτα θέματα να μοιραστούν, τότε γιατί να είναι μαζί. Αυτή η οικειότητα που μπορεί να υπάρχει στις συντροφικές σχέσεις σήμερα είναι πραγματικά μια ευλογία που επιτρέπει ο σύντροφός σου να είναι πραγματικά στήριγμα στη ζωή σου, που ακόμα κι αν τον χάσεις, εξακολουθεί να υπάρχει στη ζωή σου και να σε τροφοδοτεί και να συνεχίζεις την επικοινωνία μαζί του. Η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουμε φύγει από το σύζυγο απλώς να σηκώνουμε τα βάρη μαζί και έχουμε πάει στη δυνατότητα να μπορούμε να ζούμε μαζί και να χαιρόμαστε τη συνύπαρξή μας. Άρα είναι στοιχείο που δεν υπήρχε στο παρελθόν, καθώς υπήρχε το να αναρωτιόνται οι άντρες για τις γυναίκες και οι γυναίκες για τους άντρες, μια καχυποψία που διαπερνούσε τις σχέσεις των δύο φίλων. Υπάρχει το θέμα της σεξουαλικότητας που σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να το ζήσουν πολύ καλά. Αλίμονο αν δεν χαίρονται αυτό το δώρο της σεξουαλικότητας, το οποίο απαιτεί πολύ
η τρυφερότητα που δεν αφορά μόνο τις ώρες που θα είναι στο κρεβάτι ή την ώρα που θα κάνουν σεξ, αλλά διαποτίζει όλη τους τη ζωή. Το θέμα της σεξουαλικότητας και πόσο απαιτεί για να λειτουργήσει, πολύ ταπείνωση. Επιτρέπει το να αφήσεις τον άλλον να δει τα ευάλωτα σημεία σου και να μπορείς εσύ να του ζητήσεις. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται το να ζητήσουν για να μην υποχρεωθούν. Το να μπορέσουν να ζητάνε φροντίδα μέσα στη σεξουαλική σχέση, στη σεξουαλική συνέβρεση και να ζητάνε το να τους φροντίσει ο σύντροφός τους, δεν είναι πράξη εγωισμού, είναι πράξη ταπείνωσης. Ζητάς κάτι από τον άλλον. Αντίθετα, όταν πηγαίνουμε στις απρόσωπες σεξουαλικές σχέσεις, εκεί δεν χρειάζεται να ζητήσει τίποτα. Σου προσφέρεται με μηδενικό κόστος. Η σεξουαλικότητα σήμερα είναι πραγματικά ένα δώρο που δικαιούνται να το ζήσουν οι άνθρωποι, που στο παρελθόν, σε όλο το παρελθόν, δεν το ζούσανε. Και μην πούμε το συνηθισμένο λάθος ότι οι άντρες ευχαριστιόντουσαν και οι γυναίκες όχι. Εντάξει. Μπορεί να ευχαριστηθεί ο ένας όταν ο άλλος είναι απόν. Τι είδους έρωτας είναι αυτό, τι είδους σεξουαλικότητα είναι αυτό. Άρα σήμερα υπάρχει παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και αυτό το δώρο. Και το τρίτο στοιχείο δομικό ενός μιας σχέσης ενός γάμου που είναι η δέσμευση. Σήμερα, εδώ είναι που πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχουν καλοί γάμοι σήμερα, γιατί χτυπιέται το θέμα της δέσμευσης. Πιο παλιά η δέσμευση ήταν δεδομένη, αλλά επειδή ήταν παντρεμένοι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι, και δεν χώριζαν, δεν σημαίνει ότι αγαπιόντουσαν. Δεν σημαίνει ότι πραγματικά νοιαζόντουσαν ο ένας για τον άλλο. Σήμερα η δέσμευση δεν είναι κοινωνική πίεση, είναι προσωπική απόφαση. Και επομένως και σε αυτό το στοιχείο που μοιάζει ότι υστερούμε τη σχέση με παλιά, και σε αυτό το στοιχείο υπερτερούν οι σχέσεις στο σήμερα. Ναι, οι σχέσεις σήμερα και οι γάμοι σήμερα μπορεί να είναι καλύτεροι παρά ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αναφέρεστε σε κάποιο σημείο για τη διαφορετικότητα σαν βασικό καλό στοιχείο της σχέσης, η οποία δεν την απειλεί τη σχέση όταν υπάρχει μεγνησιότητα και αυθεντικότητα, λέτε χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα παλαιότερο τραγούδι, μάλλον θα το ξέρετε. Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Πολλά ζευγάρια το βιώνουν έτσι, δηλαδή προσπαθούν κάπως να αφομοιωθούν ο ένας με τον άλλον για να μην προκύπτουν θέματα, να μην δημιουργούνται προβλήματα, αφήνουν προσωπικά πράγματα που αγαπούσαν στο παρελθόν. Οι άλλοι επιδιώκουν όλους ή θεωρεί αυτονόητο ότι θα τα αφήσει αφού τώρα είναι μαζί μου και περνάει και καλά. Εκεί πέρα αυτός ο ιός, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πώς θα το βγάλουμε, δηλαδή πόσο οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι είναι συμφέρον τους ο άλλος να είναι διαφορετικός. Να είσαι καλά, και το ροζ εμπροκειμένο δεν είναι κανένα ροζ που λάμπει, είναι ξεπλημένο. Όταν είναι το κόκκινο και τάσο μαζί, ξεπλημένο ροζ. Χάλια. Το να χάσουν την ταυτότητά τους, την προσωπική, και να γίνουν μέσα σε αμοιβές υποχωρήσεις, λίγο του ενός και λίγο του άλλου, είναι τελικά κάτι που δεν αντιπροσωπεύει κανέναν από τους δύο. Και δεν είναι ένα μεταβολισμένο στοιχείο το οποίο έρχεται μέσα από τη διαπραγμάτευση, μέσα από τη σχέση που έρχεται και παράγουν κάτι καινούριο, που θα μπορούσε να ήταν και το ροζ σε κάποια θέματα, δηλαδή το ενδιάμεσο των δύο, αλλά κινδυνεύει να είναι κάτι το οποίο δεν ικανοποιεί κανέναν. Γιατί αν ο ένας υποχωρεί σχέση με αυτό που θα λαχταρούσε και ο άλλος αντίστοιχα, το κοινό, το μέσο όρο που βρίσκουν, δεν αντιπροσωπεύει κανέναν. Επομένως, αυτό που έχουμε να δούμε είναι να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα τη διαφορετικότητα σαν καλό στοιχείο στην ύπαρξη των ζευγαριών. Όχι σαν ένα πρόβλημα, γιατί αν το θεωρήσουμε ότι είναι πρόβλημα, θα πρέπει να βρουν το μέσο όρο και να πρέπει να
να προσεγγίσουν καλά και ντε. Δεν χρειάζεται να πάμε στο μέσο όρο, δεν χρειάζεται να δούμε τη διαφορετικότητα σαν πρόβλημα, έχουμε να δούμε τη διαφορετικότητα σαν ευλογημένο στοιχείο του σχέση του ζευγαριού. Από αυτό κερδίζουμε. Η διαφορετικότητα είναι αφού είναι άλλος άνθρωπος. Δεν διαλέγεις το δίδυμο εαυτό σου. Διαλέγεις αυτό που είναι διαφορετικό από σένα, γιατί μέσα στο διαφορετικό του άλλου είναι που εύχεσαι και ελπίζεις και προσδοκάς να αυτό το στοιχείο που έχεις ερωτευθεί σε αυτόν να είναι, που είναι κατά βάθος και δικό σου. Θα ήθελες να το κερδίσεις. Αλλά όχι να υποχωρήσεις αυτό και χάνοντας τον εαυτό σου, αλλά μεταβολίζοντας τη διαφορετικότητα του άλλου. Επομένως, μέσα σε αυτή την κατάσταση έχουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτός ο μεταβολισμός, που αυτό απαιτεί ανυποχώρητες διαπραγματεύσεις μέσα σε φιλιά, τρυφερότητες και αγκαλιές. Γιατί η διαπραγμάτευση να την καταγράφουμε μόνο με όρους αντιπαλότητας, με όρους μόνο μάχης και να μην είναι αμοιβαίες προσφορές. Γιατί η διαφορετικότητα του άλλου να μην αναγνωρίζεται σαν στοιχείο που με δυσκολεύει, αλλά που μπορεί πραγματικά από αυτό να κερδίσω. Εδώ είναι η παρεξήγηση. Και εδώ είναι που όταν συναντήσουν, ενώ το επιλέγουν για τη διαφορετικότητά του, όταν στην καθημερινότητα έρθει κανείς και δυσκολευτεί από αυτή τη διαφορετικότητα, τότε είναι που πραγματικά κινδυνεύει να νιώθει ότι δέχεται επίθεση και προσπαθεί να αμυνθεί, αντί να μπορέσει να γίνει η όσμωση. Η όσμωση που θα περιέχει στοιχεία και των δύο και που θα επιτρέπει και την ύπαρξη του εγώ και στη συνέχεια στην ευλογημένη σχέση. Το να υπάρχει ξεχωριστός εαυτός μέσα στη συντροφικότητα, ο καθένας να έχει τη δική του προσωπικότητα, όχι μόνο δεν είναι ελάττωμα, αλλά είναι στοιχείο που εξακολουθεί να φροντίζει ο άλλος με τη διαφορετικότητά του και να έχει να σου προσφέρει και καινούργια στοιχεία από το προχώρημά του. Επομένως, το ροζ αυτού του είδους είναι που ο καθένας παρετείται από τον εαυτό του, φοβάται τη διαφορετικότητα και μένει σε αυτό το ενδιάμεσο που δεν εκφράζει κανένα. Ναι. Και η ειδονή του αυτοκαταστροφικού που συνήθως συναντάται στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά φυσικά και στις μεγαλύτερες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι το βαφτισιμιό μου, που είναι εδώ πέρα σήμερα, 18χρονος, που μου έλεγε, «Νονά, εγώ με τη φίλη μου θα κοιμόμαστε στο παγκάκι, θα γράφουμε μουσική, στίχους κτλ. Κτλ. Και του λέω, «Βρε, του λέω, πού θα πας στα παγκάκια εσύ, που σε έχει μανούλα σου μοσχοπλημένο και φροντισμένο, σε ποια παγκάκια θα πας», του λέω, «δεν θα αντέξει». «Όχι», μου λέει, «Νονά, εγώ έτσι θα κάνω». Δεν το έκανε βέβαια. Αλλά αυτή να η πάρει ευχή. Έτσι του λέει η Νονάτου. Έτσι του λέει η Νονάτου, ναι. Η συντηρητική Νονάτου. Εγώ νόμιζα ότι η Νονάτου θα του έλεγε παλικάρι μου, αν δεν το κάνεις αυτό. Ναι, ήμουν πολύ. Τι άξιζε η ζωή. Χάσαμε μουσικές βαπτισμιές. Στα παγκάκια και τα έχουμε χάσει και είναι πολύ τραγικό. Έχουμε χάσει τον έρωτα να βγαίνει και να κάνει βόλτες μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από διαδηλώσεις, μπορεί να είναι, να απαιτεί και πολλές πορείες. Πολλές πορείες. Να πάρεις ποδαρόδρομο και να γυρνάς στο κέντρο της Αθήνας, χεράκι-χεράκι, και να μπορεί να χαίρεσαι πάρα πολλά. Το επικίνδυνο είναι να κλειστείς μέσα στο μέσα στο δωμάτιο που σου έχουν παραχωρήσει οι γονείς σου με το κορίτσι σου, να βλέπεις κατεβασμένα βίντεο και DVD και έτσι, να κάνουν και ένα ψευτοέρωτα χωρίς να μπορούν να ακουστούν γιατί είναι δίπλα οι γονείς ή οι συγκάτοικοι και να ζητάνε το τόσο λίγο. Εκείνη που καίγεται το έρωτας. Στο ζητούμενο λίγο. Η αυτοκαταστροφή όμως, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είναι χειρότερη στα νέα παιδιά. Η χειρότερη αυτοκαταστροφή είναι στους ηλικιωμένους.
στους ηλικιωμένους που κοντά στη φθορά του σώματός τους κινδυνεύουν να φθείρουν, να απλώνουν ειδονικά τη φθορά του σώματός τους στο περιβάλλον τους. Αντί να βγει σε σοφία ο πόνος τους, να ειδονίζονται πετώντας την μαυρίλα τους γύρω. Οι ηλικιωμένοι που χτυπιούνται μεταξύ τους, που μένουν μεταξύ τους, αλλά που βγάζουν την απογοήτευση και τη μαυρίλα μιας ζωής, είναι πολύ πιο αυτοκαταστροφικοί, γιατί χάνουν την ευκαιρία, ακόμα και προς το τέλος τους, να μπορέσουν να συναντηθούν και να γίνουν ανθρώπινοι και να κερδίσουν κάτι ο ένας από τον άλλον. Εκεί εγώ φοβάμαι πολύ περισσότερο. Τα νέα παιδιά σκοτωθούν, μπορεί να τα βρουν. Εκεί μοιάζει ότι δεν υπάρχει τέλος. Και εδώ θέλω να μείνω πάρα πολύ στον έρωτα που υπερασπίζεται την καθημερινότητα. Ο έρωτας καταστρέφεται και πεθαίνει όταν δεν ξέρουμε να τον υπηρετούμε μέσα στην καθημερινή ρουτίνα της ζωής μας. Αν βάλουμε τις δουλειές ότι είναι αντίθετες στον ερωτικό τρόπο ζωής, αν οι δουλειές μας δεν, στην καθημερινότητα, το φαγητό, η καθαριότητα, η φροντίδα, δεν έχουν το ερωτικό στοιχείο, αν δεν είναι δημιουργία, αν δεν έχουν πάθος, αν δεν έχουν τρυφερότητα, αν δεν έχουν προσφορά, τότε εκεί μέσα στην καθημερινότητα είναι που καταστρέφεται ο έρωτας, ανεξάρτητα αν είναι γάμος ή αν είναι συμβίωση, γιατί αυτή η αντίληψη ότι το να κάνω τις δουλειές χάνω κάτι από το συναρπαστικό, μη γνωρίζοντας δηλαδή να κάνω συναρπαστική τη ζωή μου στην καθημερινότητά μου, την κλινική, είναι αυτό που καταστρέφει τον έρωτα και είναι εκεί που χάνω το να είμαι ερωτικός άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αν επιτρέπετε, να δώσουμε το λόγο να κάνουμε 10-15 ερωτήσεις. Σημειώνετε εσείς και να μπορέσουμε να τις επεξεργαστούμε στη συνέχεια. Είναι ξεκάθαρο. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις οτιδήποτε και θα τις επεξεργαστούμε μαζί όλες μετά. Συγχαρητήρια για το βιβλίο σας. Το έχουμε πάρει, η βιβλία έχει ξεκινήσει να το διαβάζει, εγώ ακόμα είμαι. Θα μείνω λίγο στο τελευταίο που είπατε για την καθημερινότητα και πόσο ο έρωτας μπορεί να εξελιχθεί. Τι θα πούμε σε έναν άνεργο, ο οποίος 24 ώρες, 24 ώρες, σκέφτεται που θα βρει φαγητό. Πώς θα αποκτήσει ερωτισμό αυτός ο άνθρωπος. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ηλία. Είχε έρθει και το προηγούμενο Σάββατο που είχαμε τη συνάντηση εδώ. Γεια σας και για μια ακόμα φορά συγχαρητήρια. Υπάρχει στους ψυχιάτρους, ψυχολόγους γενικά, μια διαφορετική προσέγγιση της ερμηνείας και της ανάλυσης των ανθρώπινων σχέσεων, θεωριών, Φρόιντ κλπ. Και το κατά πόσον αυτά που παρουσιάζονται ως διαπροσωπικές σχέσεις και απαντήσεις πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι προϊόντας μιας ανάλυσης που βλέπει μια ψυχανάλυση βάθους ή αν βλέπει μια άλλη ψυχανάλυση που δεν είναι βάθους αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά και εν τέλει τι είναι εκείνο που καθορίζει μέσα από την επιστήμη σήμερα. Θα την καθορίσει μια αντιπαλότητα δύο ψυχιάτρων που θα λέει ένας μου έχει τύχει με ένα να λέει ότι εγώ δεν πιστεύω στο Φρόιντ εντελώς. Ο άλλος λέει πιστεύω. Ο άλλος λέει μπορεί να πάρω κάποια στοιχεία και να δω και τι λένε τα γονίδια σήμερα. Γιατί εδώ οι γιατροί έχουν φτάσει σήμερα να έχουν το γονίδιο, ξέρω εγώ, του εμφράγματος. Άρα αυτό που θα γίνει στα ζητήματα των ανθρώπινων σχέσεων και του έρωτα μπορεί να μπει ένας βαθμός ανάμεσα σε αυτό που είμαστε στο ασυνείδητο και ποιο δέχεστε τι μπορεί να είναι ασυνείδητο μέχρι σήμερα ως ψυχίατρος.
ανάμεσα στο ασυνείδητο, ανάμεσα στα γονιδία που είναι δεδομένα και υπαρκτά στον άνθρωπο και βιολογικά δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς, και ανάμεσα στη συνειδητή απόφαση. Δηλαδή, εν τέλει, τι γίνεται εκεί? Είναι ο άνθρωπος ως συνειδητή απόφαση, ως προσωπικότητα, το καθοριστικό που θα καθορίσει τη σχέση? Είναι αυτό συν τα γονίδια που μπορεί κανείς να αμφιβάλλει, συν το ασυνείδητο? Και τι γίνεται εκεί? Γιατί ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο που θα πάρει δίνει διαφορετικές απαντήσεις. Μπορεί να φτάσει δηλαδή να πει κανείς ότι αυτά είναι προϊόν μιας επιπόλαιης προσέγγισης. Είναι έτσι. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και μετά, ναι, ο κ. Καριώτου. Να ευχαριστήσω και εγώ για το βιβλίο που έγραψε, Δημήτρη. Είχα σκοπό να μην μιλήσω, αλλά επειδή άκουσα μια δύσκολη ερώτηση από τον συνάδελφο, τον θεολόγο, για μένα πέρασα και εγώ από το δίλημα ανάμεσα στις σχολές ψυχοθεραπευτών, είτε τους υπαρξιές, τους ψυχαναλυτές, είτε τους συστημικούς. Αλλά μέσα από το βιβλίο και διαβάζοντας κάποια κομμάτια που έχεις γράψει, για μένα έχεις δώσει την απάντηση ήδη. Α, ωραία. Λες αυτά που γράφεις τα τελευταία 40 χρόνια και πάνω απ' όλα τα ζεις. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και εγώ δεν θα ακούσω την προτροπή του εκδότη σου που είπε πότε θα γράψεις το επόμενο βιβλίο το ξένο που θα μεταφραστεί, αλλά να μας πεις πότε θα γράψεις το επόμενο βιβλίο το δικό σου. Γιατί είναι σταθμός. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν μου έκανες δώρο για να το πω αυτό. Και κάτι ακόμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και απαντάω στον συνάδελφο, τον θεολόγο, τον... για μένα, το μεγάλο πρόβλημα με αυτά τα θέματα που έχεις στήξει και στο βιβλίο είναι σήμερα ποιοι άνθρωποι τολμήσανε και να μας απαλλάξουν, να απαλλάξουν και την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους από τις ενοχές. Εχθές το βράδυ, επειδή είχα σκοπό να έρθω, έκανα αυτό που κάναμε σαν μαθητές. Πετάγαμε το βιβλίο πάνω για να πέσει το θέμα πριν τις εξετάσεις. Και έπεσε σε ένα κεφάλαιο που μου άρεσε πάρα πολύ, την τρυφερότητα. Πάλι θα πω ότι αυτό για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχεις να μας πεις εκεί μέσα. Και τα άλλα θέματα, αλλά η τρυφερότητα, και μάλιστα η τρυφερότητα χωρίς ενοχές. Η τρυφερότητα με ελπίδα. Έτσι. Είναι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, περιμένω να μας πεις πότε θα γράψεις το επόμενο βιβλίο. Επειδή με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή το μικρόβιο του δασκάλου, ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, κάθε τι που υπόθηκε ήταν ένα μάθημα, ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο σχολικό, ας πούμε, που θα μπορούσε να διδαχθεί. Και ήθελα να ρωτήσω, έγινε πολλής λόγος για τη λειτουργικότητα των σχέσεων. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, διδάσκεται η λειτουργικότητα? Εσύ μπορείς στο γραφείο σου, με τους πελάτες σου, να τη διδάσκεις ως ένα σημείο. Ένας άνθρωπος που είναι στην επαρχία, που είναι στα δυτικά προάστια, άλλου επίπεδου άνθρωπος, πώς θα το διδαχθεί? Ευχαριστώ. Πριν έρθω το πρωί, ξεφύγιζα ένα άλλο βιβλίο που σε μια ερώτηση του κοινού που έλεγε τελικά να παντρευτούμε ή να μην παντρευτούμε. Η απάντηση ήταν ότι αν κάποιος είναι ωραίος, έχει χρήματα κτλ. Και μπορεί να βρει και φαγητό και
συντρόφους, ας πούμε, στη διάρκεια της ζωής του. Δεν υπάρχει και κανένας λόγος ιδιαίτερος να παντρευτεί. Όμως για τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν την εμφάνιση, δεν έχουν τα χρήματα ή τα λοιπά, είναι καλός ο γάμος γιατί βρίσκεις ένα πιάτο φαΐ, βρίσκεις ένα τέτοιο κλπ. Τελικά, εγώ επειδή έχω κάποια λεφτά, ας πούμε, και... έκανα καλά που θα βρέσουν. Έχεις όλη την τράπεζα της Ελλάδας, ε. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να επεκδηθεί ο έρωτας της ιδιοτέλειας και πώς μπορούμε να βγάλουμε την άλλη ομάδα στην επίθεση για να σπάσει τις άμυνές της. Έχετε πάρει ήδη, τι γίνεται. Άντρες, ε! Είδατε που λέτε πόσες φορές έχω ακούσει γυναίκες να μου λένε δεν ενδιαφέρονται οι άντρες για τις σχέσεις. Δεν κάθονται να τα πολυψάξουν αυτά τα θέματα. Να το. Έτυχε νομίζω, γιατί περιμέναμε τη σειρά μας εδώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που έχει σχέση βέβαια και με μια ερώτηση ενός άλλου κυρίου. Μια και έχουμε μπροστά μας ένα βιβλίο, ο τίτλος είναι ένα δίπολο, έρωτας ή τίποτα. Εάν δεν είχαμε αυτόν τον τίτλο, δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, ας πούμε, αν το πηγαίνουμε, ποιες άλλες ονομασίες τίτλων ήρθαν στο μυαλό σας που να αποδίδανε το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο έχει και λογοτεχνική αξία, κακά το ψέμα. Μισό λεπτό για να ακούγεται και απ' έξω. Γεια σας. Συγχαρητήρια και για το βιβλίο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρόσφατα, με αφορμή μια φίλη, τον προβληματισμό μιας φίλης που είναι λίγο μετά τα 30 και είναι στην αναζήτηση ενός συντρόφου αυτή τη στιγμή, μίλησα με ένα φίλο γυναικολόγο που βλέπει γυναίκες, τέλος πάντων, όλων των ηλικιών και του ζήτησα να μου κάνει μια, ας πούμε, απρόχειρη στατιστική ανάλυση της κατάστασης ηλικιακά. Μου λέει, λέω, ποιες, ας πούμε, έχουν σύντροφο. Λέει, εντάξει, οι πλούσιες. Οι πλούσιες βρίσκουν σύντροφο. Καλή ώρα που σου είπε ο κύριος. Εγώ το φυσικά δεν είναι από την πλευρά. Σωστά, οι πλούσιοι δεν χρειάζεται να παντευτούν, οι πλούσιες βρίσκουν σύντροφο, ωραία. Οι πλούσιες βρίσκουν. Οι πολύ όμορφες, ας πούμε με ωραίο σώμα, με ωραία εμφάνιση, βρίσκουν. Ξέρω εγώ, αυτές που έχουν σχέση από το πανεπιστήμιο, οι μικρές, ας πούμε, που προχωράνε έτσι τη ζωή τους, βρίσκουν. Τι γίνεται, λέω όμως, με τις υπόλοιπες, δηλαδή την ενδιαφερόμενη ηλικιακή ομάδα, που είναι από τα 30, ας πούμε, μέχρι τα 40. Μου λέει, αυτές μου λέει, ένα 3% να έχει σύντροφο. Οι υπόλοιπες δεν βρίσκουν. Και πριν πάμε, νομίζω, να μιλήσουμε για το πώς να δουλέψουμε μια σχέση, πρέπει πρώτα να έχουμε. Πρώτα πρέπει να έχουμε τη σχέση. Και αν μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο, γιατί αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει πια στις μέρες μας τόσο μεγάλο πρόβλημα στην αναζήτηση και στην έβρεση συντρόφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Να έχουμε 2-3 ακόμα για να και κλείνουμε για να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Είπα σε κάποιες φίλες μου ότι θα έρθω στην παρουσίαση του βιβλίου και τους είπα τον τίτλο. Λέγεται «Έρωτας ή τίποτα». Και με απάντησαν όλες «Τίποτα». Νομίζω κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Άλλη, ναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για να το μαζέψουμε. Γεια σας. Συγχαρητήρια για το βιβλίο σας.
Έχω παρατηρήσει τώρα, τελευταία, ένα φαινόμενο που και το αντίθετο, άντρες και γυναίκες, με μεγάλη διαφορά στα ζευγάρια ηλικίας. Τεράστια, και 40 χρόνια. Και 30, και γυναίκες με 20 χρόνια και 25. Αυτό, τι μας λέει, είναι θέμα ερωτός, ερωτεύονται σε τόση μεγάλη ηλικία ένας άντρας, μια γυναίκα που έχει 40 χρόνια διαφοράς. Ή μήπως είναι τίποτα άλλο θέμα χρηματικό, συμφερόντων, στον Ελλάδινη, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, έχει τεράστιες διαστάσεις πάρει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Και ένα τελευταίο, ναι. Για να είμαι ακριβής, θα ανατρέξω σε συγκεκριμένα σημεία στο κεφάλαιο «Μοναξιά, ο σύντροφος δεν». Αναφέρεται λοιπόν ότι υπερασπίζουμε τον εαυτό μου απέναντι στον αντίπαλο που δεν είναι ο σύντροφός μου, αλλά η φθορά σε μια ζωή δίχως νόημα. Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε σελίδα. Σελίδα 134. Αν εγώ κινηθώ με αυτόν τον τρόπο, τρυφερά, παθιασμένα και αποφασισμένα, τότε ή ο σύντροφος θα κινητοποιηθεί ή ο σύντροφος δεν θα ακολουθήσει, αλλά τότε αυτό θα αποτελεί δική του επιλογή ζωής. Τότε λυπάσαι, αλλά δεν κάνεις πίσω. Δεν χρειάζεται να πάρεις διαζύγιο για να σταθείς στα πόδια σου και να πορευτείς αυτόνομα. Συνδέω λίγο αυτό το εδάφιο με ένα άλλο εδάφιο στη σελίδα. Η ερωτική επιθυμία που δεν βρίσκει ανταπόκριση μπορεί να μετουσιωθεί και να γίνει παθιασμένη προσφορά σε κοινωνικό έργο, στη φροντίδα ανθρώπων που δυσκολεύονται. Η ζωή να έχει νόημα και πάθος, να μην κυλάει δίχως να αφήνει τη σφραγίδα της. Είναι η απόφαση να μην τα αφήσει ζωντανός με τον νεκρό σύντροφό σου. Στο ερώτημα τώρα. Γιατί να ζεις με έναν νεκρό που αρνείται τη ζωή? Θα μπορούσε και πώς μια τέτοια επιλογή να είναι κατάφαση στη ζωή? Ποιο θα ήταν εκείνο το έγκυρο κριτήριο που θα καταξίωνε μια τέτοια επιλογή ως μια υγιή επιλογή εσωτερικής ελευθερίας? Ποιο είναι το σημείο συνάντησης? Ποιος είναι ο χώρος συνάντησης των δύο προσώπων όταν ο ένας υπερασπίζεται τη φθορά και ο άλλος τη χαρά της ζωής? Πώς μπορεί, επίσης, η κεντρική πυρηνική πείνα και δίψα για συντροφικότητα, πώς μπορεί αυτή η ασίγαστη επιθυμία για αυτή την ιδιαίτερη ενότητα της συζυγίας, για τον ενενή σώμα και μία καρδία, να ξεδιψάσει σε μετουσιώσεις, όταν αναζητά επιτακτικά την ενουσίωσή της, την εσάρκωσή της, στη σχέση με το πρόσωπο του συντρόφου? Και κλείνω τα ερωτήματα. Το δικαίωμα στη ζωή και στον έρωτα περικλεί τη δυνατότητα αναζήτησης ενός καλού διαζυγίου και την επένδυση της επιθυμίας σε μία σχέση με υγιείς όρους και προκηρύξεις, όπως αναφέρεται σε αρχικά κεφάλαια? Ευχαριστώ. Είναι η τελευταία. Δώστε τελευταία. Δημήτρη μου, εγώ δεν ολοκλήρωσα το βιβλίο που ξεκίνησα. Μάλλον έχω κολλήσει στην αφιέρωση, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Σε τέτοιο σημείο που θα ήθελα ο φίλος σου να γράψει και για μένα ένα βιβλίο και να μου το αφιερώσει. Λοιπόν, ίσως να τέθηκε το ερώτημα. Ήθελα να ρωτήσω γιατί σήμερα οι νέοι θέλουν να ζουν τον έρωτά τους στη συμβίωση και όχι στο γάμο μέσα. Αν δηλαδή ο γάμος είναι απαξία ή αν έχουμε νεκρούς γάμους. Αυτό. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η
Λοιπόν, ξεκινάμε με τον πρώτο κύριο. Και αν είναι και μπορούμε να μαζέψουμε και τα διαφορετικά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η καθημερινότητα και πώς ο έρωτας μπορεί να εξελιχθεί όταν ένας άνεργος που ψάχνει να βρει τα προστοζήν επί 24 ώρου μπορεί να γίνει ερωτικός. Και βάζουμε και τις ερωτήσεις αν είμαι μαζί, mm-hmm. αν ταυτόχρονα είμαι πλούσιος, γιατί να παντευτώ. Σωστά, σωστά. Και από την άλλη μεριά, γιατί παντρεύονται με μεγάλη διαφορά ηλικίας και αν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, αν είναι θέμα έρωτα οικονομικό. Και αναρωτιόμουν, όταν πήγα να γράψω το κεφάλαιο που αφορούσε τα οικονομικά, αυτό που ονομάζεται το Ταμείο της Σχέσης, αν χωρούσε ένα κεφάλαιο που αφορούσε τις οικονομικές συναλλαγές των ζευγαριών, αν θα μπορούσε να ήταν σε ένα βιβλίο που αφορά τον έρωτα. Και εκεί ήταν που στην αρχή πήγα να χτυπηθώ, ότι το βρίσκα πολύ ξενέρωτο να μιλήσουμε για τα οικονομικά μέσα σε ένα βιβλίο που αφορά τον έρωτα. Αλλά ένιωσα ότι δεν μπορούσα να μην το έχουμε, αυτό το κεφάλαιο, γιατί όπως τώρα έρχεται διαρκώς το ερώτημα των οικονομικών, της επάρκειας οικονομικής ημί, μέσα στην ζωή των ζευγαριών. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος ότι το θέμα υφίσταται, γιατί αφορά την επιβίωση. Το οικονομικό στοιχείο αφορά την επιβίωση των ανθρώπων και τις σχέσεις, αλλά είσαμε εκεί. Αν μείνουμε με όρους επιβίωσης, τότε πραγματικά αυτό γίνεται κεντρικό θέμα. Σήμερα, με αφορμή τον άνεργο που είπατε, έχω ζήσει πάρα πολλές σχέσεις να καταστρέφονται, να έρχονται να είναι τα διαζυγεία, εξαιτίας της ανεργίας του συντρόφου ή της μη οικονομικής επάρκειας. Έρχονται τα οικονομικά θέματα και βγαίνουν έτσι ώστε να νιώθει ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στο σύντροφό του και επομένως γιατί είμαι μαζί. Αυτό όμως είναι η επιφάνεια. Δεν είναι η πραγματικότητα. Αν δούμε ποιοι είναι, σύμφωνα με απόφαση του ΣΔΟΕ, όχι για να μιλήσουμε σαν βιβλίο για έρωτα, με στοιχεία ΣΔΟΕ, ποιοι είναι αυτοί που καταγγέλουν στο ΣΔΟΕ περιπτώσεις φοροδιαφυγής έντονης ή μαύρου χρήματος, είναι οι πρώην σύντροφοι. Καταγγέλουν με στοιχεία τον πρώην σύντροφό τους για να τον εκδικηθούν. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό, αλλά έχει να κάνει ότι τον χώρισαν τώρα ή τον καταγγέλουν τώρα, αλλά η σχέση από πριν ήταν αγοραία. Οι άνθρωποι που ήταν στις μίζες και στα μαύρα, που μπορούσαν και παίζανε παιχνίδια περίεργα στην οικονομία, δεν ήταν το αντίστοιχο υπεύθυνοι μέσα στην προσωπική του ζωή. Με τον ίδιο τρόπο παίζαν μαύρα και στην προσωπική ζωή. Επομένως, όταν ήρθε η κρίση και δεν μπορούσαν να τους δώσουν ένα μέρος των μαύρων, να τους δώσουν golden visa για να τα βγάζουν πέρα και να τις κοιμίζουν, τότε ήρθε η εκδίκηση και ήρθε να φύγουμε μακριά. Άρα η οικονομική κρίση και τα οικονομικά θέματα έρχονται και φέρνουν στην επιφάνεια τα προβλήματα που υπάρχουν σε άλλο επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά, έχω ζήσει μέσα σε αυτές τις μέρες τρελές ερωτικές ιστορίες, όπου ο άντρας να είναι σε βαριά κατάθλιψη, ότι έχασε την περιουσία του, έχασε τις περιουσίες του, έχασε τρελά νούμερα, τρελές ιδιοκτησίες, έχασε τη δουλειά του και είναι στη μαυρίλα και έχει τη σύντροφο δίπλα να λέει «Εσύ μου μετράς, αυτή η σχέση που έχουμε είναι που τα έκτισε ό,τι έκτισε,
δεν θα το χάσουμε εξαιτίας των οικονομικών. Θα ζήσουμε μαζί. Και εσύ μου είσαι σημαντικός, δεν μου είναι σημαντικά τα χρήματα. Τέτοιες ερωτικές σκηνές έχω ζήσει αυτό το καιρό πάρα πολλές. Όσες και μιζέρια αντίστοιχες που έρχονται στην επιφάνεια εξαιτίας της οικονομικής δυσπλοκίας. Άρα αυτό είναι που έχουμε να δούμε τι μοιραζόμαστε. Αν μπορούμε να μοιραζόμαστε τα πάντα ή αν μπορούμε να μοιραζόμαστε μόνο τα στοιχεία τα οικονομικά ή σε τι βαθμό. Οι πορνικές σχέσεις ξεκάθαρο υπάρχουν και μέσα σε γάμους. Δεν υπάρχουν πορνικές σχέσεις μόνο εκτός γάμου. Πορνικές σχέσεις μπορεί να υπάρχουν εκεί που υπάρχει το στοιχείο της εξαγοράς προκειμένου να καθίσει τον άλλον. Και σε όλες τις πορνικές σχέσεις, αυτό είναι το πρόβλημα και το κακό, δεν είναι το σεξ το ζητούμενο μέσα στην πορνική σχέση, είναι η απουσία του έρωτα το κύριο χαρακτηριστικό. Απ' την άλλη μεριά, αν θα μιλήσουμε, αν ένας άνεργος μπορεί να είναι ερωτικός, αν το μιλήσουμε, ένας άνεργος μπορεί να είναι ερωτικός με τους όρους που το θέσαμε. Η απάντηση είναι όχι. Ένας ερωτικός άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε ανεργία. Η απάντηση είναι ναι. Άρα είναι κρίσιμο στοιχείο να μην γίνει στοιχείο ταυτότητά σου η ανεργία. Ακόμα και αν δεν έχεις εργασία. Αν μπεις να κλειστείς την ανεργία στις οικονομικές καταστάσεις, στα δύσκολα στοιχεία και οριστείς από αυτά, τότε χάνεις την ερωτικότητά σου. Αν είσαι ζωντανός άνθρωπος, τότε έχεις να παράγεις λύσεις και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και η υπέρβαση είναι παντού το ζητούμενο. Η δεύτερη ερώτηση, αν κατάλαβα καλά, ότι υπάρχει, αναφέρθηκε ο κύριος στους ψυχιάτρους, μία έτσι διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικές ερμηνείες σε σχέση για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι υπέρμετροι υποστηρικτές του ασυνειδήτου, ότι αυτό μας καθορίζει. Κάποιοι άλλοι ότι είμαστε μόνο τα γονίδια μας, τα οποία οδηγούν την κατάσταση, και κάπου εκεί υπάρχει η συνειδητή απόφαση και τελικά πόσο είναι αυτή που επηρεάζει, εάν κατάλαβα. Στο γεννήτιο τι υπάρχει? Συνδυασμό. Το ροζ ρούχα που μαζί που πλήθηκαν. Και πού είναι τα γονίδια. Όντως υπάρχουν διαφορετικές σχολές. Όντως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όντως στο χώρο της ψυχολογίας που είναι από τις νεότερες επιστήμες που υπάρχει το επιστημονικό στοιχείο αλλά είναι under construction, παράγονται πολλά θέματα που τούτη στιγμή έχουμε να τα μελετήσουμε, γιατί είναι και καινούργια τα θέματα αυτά που υπάρχουν, τα θέματα των σχέσεων, που σήμερα επιτρέπεται να τα μελετούμε, πιο παλιά ήταν αυτονόητα. Υπάρχουν διαφορετικές σχόλες. Αν θα είμαστε μεταξύ ειδικών μόνο, τότε θα έπρεπε να πάρω θέση και θα είχα θέση και θα μπορούσα να υπερασπίσω την δική μου άποψη με πολύ πάθος, σημειώνοντας και τις ατέλειες των άλλων σχολών. Δεν θα το κάνω, δεν είναι αυτός ο στόχος μας εδώ. Αυτό που μπορώ να πω σε εσάς είναι, εάν δεν σας ταιριάζει αυτό που λέγεται, να μην το δεχτείτε. Όσες επιστημονικές περγαμηνές να έχει ο άλλος, όσο και αν ονομάζεται πολύ σημαντικός ψυχοθεραπευτής ή ψυχίατρος ή ψυχολόγος, αν δεν έρχεται να αγγίζει τη δική σας εμπειρία ζωής, αν δεν μπορείτε να το νιώσετε χρήσιμο για τη δική σας προσωπική ζωή και να το κρίνετε μέσα από τις δικές σας απόψεις, μην το δεχτείτε. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο κάποια σχολή ή την άλλη σχολή, περιλαμβάνει τον καθένα μας. Και αυτό είναι κάτι
που πραγματικά έχουμε να το καταλάβουμε. Σε μια σχέση θήτη-θύματος δεν φταίει μόνο ο θήτης, φταίει και το θύμα που αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Επομένως, την δική μας προσωπική ελευθερία, τη δική μας ζωή, δεν έχουμε να την προσφέρουμε σε κανέναν, όσο σπουδαίος και να είναι, και να του παραδοθούμε χωρίς κριτήρια προσωπικά. Αυτό είναι το που θα ήθελα σαν πρώτη στάση ως προς εσάς. Δεύτερο, ως προς τη δική μας στάση, για αυτή μπορώ να μιλήσω, είναι ότι είναι ότι δεν είναι λίγο απ' όλα, είναι αξιοποιή στοιχεία. Η υπαρξιακή συστημική θεώρηση έχει πρώτα απ' όλα το βίο ψυχοκοινωνικό, ότι είμαστε βίο ψυχοκοινωνικές οντότητες, δηλαδή έχουμε το βιολογικό στοιχείο το οποίο υπάρχει σε όλους μας και το οποίο δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Είμαστε και βιολογικές υπάρξεις. Έχουμε το υλικό στοιχείο. Και αλίμονο αν δεν το ονοματίσουμε αυτό και δεν το εκτιμήσουμε και δεν το αξιοποιήσουμε. Αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό. Έχουμε το ενδοψυχικό, το οποίο έχει όλες τις ασυνείδητες λειτουργίες μέσα μας, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε διώξει από τη ζωή μας, έχουμε απομακρύνει τη ζωή μας, αλλά που υφίστανται σε αυτό, είναι αυτά που δεν έχουμε καταγράψει, είναι αυτά από τα οποία προσπαθούμε να ξεφύγουμε, αυτά που δεν θέλουμε να δούμε και υφίστανται αυτά τα στοιχεία και τα οποία όποιος τα παραβλέψει κλείνει τα μάτια, αν δεν μπορέσει να δει και όλο το ενδοψυχικό διαδικασίες που υφίστανται, αλλά δεν είμαστε και μόνο ασυνείδητος κόσμος μας. Υπάρχει και το κοινωνικό περιβάλλον, υπάρχουν οι κοινωνικές συνθήκες, υπάρχει το πλαίσιο το κοινωνικό, υπάρχει η κοινωνική συνιστόσα είτε στο μικρό κόσμο μας, στις οικογένειές μας, στις ομάδες που ανήκουμε, είτε γενικότερα στο ευρύτερο περιβάλλον της κοινωνίας που δεν περιορίζεται μόνο στο κράτος, αλλά αφορά γενικότερα όλη την ανθρώπινη κοινωνία και τις επιδράσεις που δεχόμαστε, είτε απόψεις, είτε έτσι τα διαβάσματά μας, είτε οι διδαχές μας στο σχολείο, είτε από τις επιδράσεις μας στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και πάλι δεν είμαστε όλα αυτά. Είμαστε όλη αυτή η αλληλοσχέτιση του βιολογικού, του ενδοψυχικού και του κοινωνικού, αλλά που όταν τα αναγνωρίσουμε αυτά και αν είμαστε ενήμεροι όλων αυτών των παραγόντων, τότε μπορούμε να πάρουμε συνειδητές αποφάσεις οι οποίες δεν είναι επιφανειακές, μη γνωρίζοντας όλα τα εσωτερικά δυναμικά που έχουμε, αλλά γνωρίζοντας τα δυναμικά μας παίρνουμε τις συνειδητές αποφάσεις μας που πλέον πια υπερβαίνουμε τα δεδομένα που έχουμε από όλους αυτούς τους παράγοντες και γινόμαστε τελικά οι αποφάσεις μας. Ωραία λοιπόν. Ποια λοιπόν είναι η απόφασή σας για το επόμενο βιβλίο σας, πότε θα το γράψετε, γιατί είναι επιτακτικό το ερώτημα. Όχι, δεν είναι επιτακτικό και έχει να κάνει, αν κανείς γράφει μόνο και μόνο για να μοιραστεί ή να πει το επόμενο, έχουμε να το μεταβολήσουμε. Αν θα δείτε έξω από τα συμμετοχές σε άλλα κοινά βιβλία, που υπάρχουν πολλές τέτοιες, έξω από άρθρα, έξω από την εμπειρία, ένα βιβλίο, αν κανείς θέλει να είναι αληθινός, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, είναι να μεταβολήσει και το προηγούμενο. Είναι να μεταβολήσει και τα προηγούμενα, σας λέω, αλλά και να υποάσει το επόμενο. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά ότι περίπου μου παίρνει 10-12 χρόνια πριν ένα θέμα που έχω, που το δουλεύω μέσα μου, προτού βγει στην επιφάνεια, και μετά χρειάζεται τουλάχιστον 4 χρόνια συγγραφή. Ελπίζω ίσως να γίνω πιο γρήγορος, αλλά τόσο με παίρνει εμένα για να μην είναι
Γιατί μέσα στα χρόνια που το γράφεις, όταν γράφεις, από την ώρα που το σκέφτεσαι, ήδη γίνεται κάτι και όταν το γράφεις, μετά γίνεται αφορμή για να το βλέπεις. Και βλέπουμε και αναγνωρίζουμε αυτό που υπάρχει, αλλά είναι στοίχημα να μην είναι απλώς το νέο, το καινούριο, αλλά να είναι μια εσωτερική συνέχεια. Να μπορείς να βλέπεις και τα πιο παλιά σου γραπτά, να έχεις να συμπληρώσεις, να έχεις να διορθώσεις έτσι, αλλά να μην είσαι σε ασυνέχεια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Διαβάστε το. Αυτό είναι πολύ καλό βιβλίο και θα δούμε το επόμενο. Να σας μεταφέρω την ερώτηση, την πολύ όμορφη του δασκάλου μας εδώ πέρα, ότι αν διδάσκεται τελικά η λειτουργικότητα και αν είναι ένας άνθρωπος άλλου επίπεδου, τελικά πώς θα το διδαχτεί, δεν θα έχει την δυνατότητα να έρθει στο γραφείο, ας πούμε, δεν θα έχει τη δυνατότητα να παίζει στα χέρια του βιβλίου. Πώς. Ο συγκεκριμένος είναι δάσκαλος με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μέχρι πριν λίγο ήταν σύμβουλος σχολικός. Και τώρα έχει να εντάξει και με άλλους τρόπους σε νέες περιπέτειες που μπαίνει και δεν ησυχάζει. Αλλά φαίνεται ότι ο τελευταίος τρόπος της διδασκαλίας είναι το να τους βάλεις να μάθουν κάποια βιβλία και να τα απομνημονεύσουν. Ξέρει πολύ καλά ο συγκεκριμένος γιατί το έχει κάνει και το έχουν κάνει εδώ πολλοί δάσκαλοι και όσοι είναι εκπαιδευτικοί το ξέρουν πολύ καλά. Είναι ότι η λειτουργικότητα και δεν γίνεται με όρους πληροφοριών, αλλά με όρους σχετίζεστε. Και το σχετίζεστε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί μέσα στη γενικότερη μιζέρια που το υπερασπίζονται. Τη λειτουργικότητα την διδάσκει ένας δάσκαλος και στο διάλειμμα. Και στην ώρα που θα πρέπει να τους βάλει όρια και να τους θερμώξει, αλλά και την ώρα που θα μπορέσει να δείξει την τρυφερότητά τους στις πιο δύσκολες στιγμές τους. Η λειτουργικότητα γίνεται με το να μην παραιτηθεί από το γενικότερο κλίμα που είστε τούτη τη στιγμή, το γκρίζο και της παρέτησης και της μιζέριας και της γκρινιάς, αλλά να εξακολουθεί να θέλει να διδάσκει, να κερδίζει από αυτό που κάνει και να κερδίζει και ο ίδιος από τη σχέση του με τους μαθητές του. Γιατί αν σταματήσουμε να κερδίζουμε από αυτή τη σχέση με τους μαθητές μας, τότε δεν διδάσκουμε καλά. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και βέβαια διδάσκεται και στη Μακεδονία και στο οποιοδήποτε χωριό, γιατί αλλά δεν θα είναι μέσα από αυτό που του λες, αλλά μέσα από αυτό με τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Μια κυρία από εκεί ρώτησε ποιοι άλλοι τίτλοι ήρθαν στο μυαλό σας για αυτό το βιβλίο. Να κολλήσω και ένα δικό μου ερώτημα. Ναι. Αν ο έρωτας ήταν συνταγή, τι υλικά θα είχε? Εγώ το σκέφτηκα σε σχέση με τον τίτλο, γι' αυτό το κόλλησα. Πικάντικα σίγουρα. Και νόστιμα. Και βιολογικά. Υπάρχει κάποια μέσα εδώ η οποία το είχε δώσει το τίτλο αυτό. Δίνουμε όταν είναι σε ομαδική θεραπεία και με αφορμή κάτι που ζωγραφίζουμε, μετά δίνουν και ένα τίτλο. Και κάποια στιγμή είπε σαν τίτλο «Το έρωτας ή τίποτα». Αυτό εκείνη την ώρα, δεν της είπα τίποτα, άγγιξε το σύνθημα που είχα βγάλει φωτογραφία από τείχους της Αθήνας. Μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάζω τα γκράφιτι, όχι τις μαύρες υπογραφές που πέφτουν και λερώνουν, οι οποίες ζητούν την επιβεβαίωση ανασφαλών παιδιών, αλλά τα γκράφιτι που ψάχνουν τον τρόπο να μιλήσουν και μιλάνε πολλές φορές πολύ αυθεντικά. Όταν δεν αναλώνονται απλώς στο να βγάλουν την γκρίνια και τη μιζέρια και την οργή που κρύβουν μέσα τους, αλλά που μπορούν να είναι πολύ δημιουργικά. Και το θέμα αυτό το είχα φωτογραφίσει σε τοίχο
με το θέμα έρωτας ή τίποτα και όταν το άκουσα εκείνη την ώρα ήξερα πώς θα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Πώς, άρα σαν φαγητό το έχουμε σαν συνταγή. Σαν τίτλος, επειδή τον είχα δώσει μέσα μου αρκετά νωρίς, μετά ήταν πώς ακουγόταν από τους άλλους. Και επειδή στα δίπολα, εγώ κανονικά δεν συμφωνώ. Έτσι, ναι, εγώ λέω όχι στα δίπολα. Αν θα έπρεπε να το δούμε δίχως τίποτα, θα έπρεπε να είναι κάπως μόνο έρωτας, αλλιώς είμαστε χαζοί. Χάνουμε. Και άρα είναι στημένη υπόθεση, όπως όλα τα δίπολα, γιατί έχουν στην ουσία κατεύθυνση προς τη μία μεριά. Η υπεράσπιση του έρωτα θα μπορούσε να ήταν, αλλά κόβεται σαν, και αν θα το βάλουμε σαν πολύ, να είναι πολύ ακαδημαϊκός. Και όταν αρχίζαν κάποιες τέτοια ερωτήματα, προτιμούσα αυτό το τίτλο, γιατί μου ερχόταν πάντοτε στο μυαλό, μαζί με το τίτλο, ο νεαρός που το είχε γράψει και στη νεαρή που απευθυνότανε. Και επομένως έπαιρνα πολύ δύναμη να τους απευθυνθώ και να τους μιλήσω σε αυτούς. Άρα είχα στο μυαλό μου τους νέους ανθρώπους τους οποίους απευθυνόμουν, σε αυτούς που το είχαν γράψει το σύνθημα, αλλά ταυτόχρονα δίνοντάς τους την προέκταση το πώς αυτό δεν μπορεί να είναι ένα αιτούμενο μιας ηλικίας και μιας εποχής, να είναι ένα σύνθημα, αλλά να είναι πραγματικά κάτι που κανείς το υπερασπίζεται και στις δύσκολες προσωπικές στιγμές του, ακόμα και στη μοναξιά του, ακόμα και στην αρρώστιά του, αλλά που δεν παρετείται από το να το ζει αυτό ολοκληρωτικά. Ευχαριστώ. Θα σας μεταφέρω την ερώτηση του νεαρού γιατρού μας που είναι εδώ. Πώς μπορεί να επενδυθεί ο έρωτας στις ιδιοτέλειες, καλά το... Και πώς μπορεί να βγάλει την άλλη ομάδα στην επίθεση για να βγάλει τις άμυνές της. Ωραίο. Πρώτα απ' όλα, όχι, να μην επενδυθεί του συμφέροντας. Θα μιλήσω πολύ ξεκάθαρα. Αφού μιλάμε υπαρξιακά, έχουμε το κάθε τι να γίνει προς το συμφέρον μας. Αν δεν είναι προς το συμφέρον μας, να μην το έχουμε. Αν η ιδιοτέλεια είναι το τέλος το ίδιο, το δικό μας, και αν τέλος εδώ είναι ο σκοπός, ο στόχος, αλίμονο να παρτηθούμε των προσωπικών στόχων. Αλίμονο να μην έχουμε το προσωπικό συμφέρον. Γιατί να είμαι σε μια σχέση, γιατί να έχω μια ζωή, αν δεν είναι αυτό προς το συμφέρον της ζωής μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί να είμαι σε κάτι αν δεν κερδίζω εγώ από αυτό. Άρα δεν έχουμε να μείνουμε, να διώξουμε το συμφέρον από τη ζωή μας, από τις σχέσεις μας, αλλά έχουμε να το αναδείξουμε. Και έχουμε να το αναδείξουμε μέσα στην ολότητά μας. Το συμφέρον μας είναι απλώς να περάσει κάποια στιγμή το δικό μας, να γίνει απλώς να ξεφύγουμε, να ευχαριστηθούμε κάτι επιμέρους, ή το συμφέρον μας, αν το δούμε ως το τέλος, ως το θάνατό μας, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Άρα, εάν η ιδιοτέλεια είναι απλώς το να περάσουμε σε κάποια μικρά και επιμέρους στοιχεία το δικό μας, κλεισμένοι στον ατομισμό μας, τότε δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον της ζωής μας. Η αγάπη δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Δεν είναι εντολή. Είναι προς το συμφέρον μας να αγαπάμε, γιατί από αυτό κερδίζουμε. Άρα, αν η ιδιοτέλεια είναι το κλείσιμο στην ατομικότητά μας,
τότε δεν συμφέρει να είμαστε εκεί και δεν έχει καθόλου συμφέρον. Εάν το συμφέρον μας είναι το πώς να προχωράει η ζωή μας, να αναπτυσσόμαστε μέσα στη διάρκεια της ζωής μας, τότε πραγματικά δεν πρέπει να το χάσουμε και τότε το στοιχείο είναι όχι πώς να ανοίξει τις άμυνές του, αλλά πώς να τον συναντήσουμε. Όταν οι άνθρωποι αμήνονται, τότε σκοτώνονται μεταξύ τους. Ως γνωστόν αυτό που λέμε είναι ότι τα Υπουργεία Πολέμου, πώς λέγονται, αμήνεις. Άρα, όταν αμήνεται κανείς, πάει για πόλεμο. Σκοτώνεται. Έχουμε να βρούμε τρόπο, λοιπόν, να μην υπάρχουν άμυνες μέσα στις σχέσεις. Η δυνατότητα, λοιπόν, να μην υπάρχουν άμυνες μέσα στις σχέσεις δεν είναι με το να κατατροπώσουμε τον άλλον, πώς να τον χτυπήσουμε, γιατί τότε θα αμυνθεί ακόμα πιο έντονα και θα κλειστεί ακόμα πιο πολύ. Να του ανοίξουμε την άμυνα για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε μαζί του, είναι να τον εμπνεύσουμε, να τον δώσουμε τη δυνατότητα να εμπιστευτεί, είναι να κερδίσει από μας και αυτός για το δικό του συμφέρον. Άρα, αν μείνει κανείς στη διαπραγμάτευση των μικροσυφερόντων, θα είναι ατέλειωτες άμυνες, κατέρωθεν, ατέλειωτοι πόλεμοι. Εάν μπορέσουμε να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο κέρδος, να πάμε win-win, τότε πραγματικά δεν το κάνει ο άλλος για μας να ανοιχθεί, το κάνει για το δικό του συμφέρον, γιατί και αυτός έχει να κερδίσει από μας. Και η αγάπη πραγματικά είναι συμφέρον, δεν είναι υποχρέωση. Η νεαρή κυρία κοντά στην κολόνα είπε αυτή την ωραία ιστορία, ότι είπε στις φίλες της ότι ερχόταν εδώ και τους είπε τον τίτλο και όλες μαζί είπανε τίποτα, στο έρωτα τίποτα. Και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό για να μην είναι το τίποτα. Αυτή είναι η διατύπωση. Και κοντά ήταν και η άλλη διατύπωση. Με τον γυναικολόγο. Με τον γυναικολόγο. Ναι. Που σύμφωνα με τη στατιστική του γυναικολόγου, οι γυναίκες από τα 30 μέχρι τα 40 είναι χαμένη λίγο υπόθεση. Δηλαδή... Δεν είπε το λίγο. Ναι. Που δεν έχουν βρει, ή θα βρει νωρί σύντροφο, ναι, ή θα είσαι πλούσια ή μετά. Και τι απαντάτε εσείς οι δυο σε αυτά? Να μην εμπιστεύεις τον γυναικολόγο. Προχώρα με δικό σου ρίσκο. Νομίζω το γράφω ξεκάθαρα μέσα. Προειδοποίηση, η γυναικολόγη σκοτώνει τον έρωτα. Το εννοώ αυτό. Καθώς έχουν μεγάλη έχνοια για το αποτέλεσμα, για να μην βρουν τον πελάτη τους και να έχουν ένα αποτέλεσμα, κινδυνεύουν να μπαίνουν ανάμεσα στα ζευγάρια, κινδυνεύουν να συστήνουν αποχές προκειμένου να προφυλαχθούν οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τι γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία στη διάρκεια της πριν την γέννηση ενός παιδιού, καθώς η αγωνία για να υπάρχει ένα παιδί κινδυνεύει να χάνουν τη λαχτάρα τους για τον έρωτα, για τη σχέση τους και να είναι μόνο το αποτέλεσμα πρέπει να κάνουμε παιδί και εκεί χάνουν τη ζωντάνια τους τα ζευγάρια. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που όλες οι εγκυμοσύνες πια στην Ελλάδα ονομάζονται απειλούμενες και επομένως δεν πρέπει να βρεθούν και πολύ τα ζευγάρια, μην γίνει κάτι κακό, και μετά στη λοχεία, που αν κρατήσουν και 2-3 χρόνια, 5 οι θυλασμοί, τότε αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο χάνονται οι σχέσεις και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις στη διάρκεια αυτή. Πρέπει να προειδοποιήσουμε πολύ ξεκάθαρα ότι ναι, το ζευγάρι έχει να αναλάβει τα ρίσκα του και τις ευθύνες του και να ακούσει και εκεί τον εαυτό του. Όπως με τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους, το ίδιο και στους γυναικολόγους και στους γιατρούς, επιλέγουμε με δική μας ευθύνη αυτό που θα ακούσουμε. Δεν παραχωρούμε την ευθύνη μας παντού.
αδιάκριτα. Και τώρα τι γίνεται λοιπόν με... Το ερώτημα λοιπόν ήτανε... Ναι, αν τελικά οι γυναίκες μεταξύ 30 και 40... Ναι. Ναι. Είναι και είναι το τίποτα. Που δυσκολεύονται να βρουν τελικά σύντρο. Δηλαδή, πριν ναι. φτάσουμε να δούμε πώς θα φροντίσουμε τη σχέση, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μία σχέση. Γιατί να το πάμε στο 30-40, ξαφνικά βρισκόμαστε στα 30-40. Μήπως έχει προηγηθεί κάποιος χρόνος. Και πώς το σκεφτόμαστε αυτό. Και τι ζητάμε ξαφνικά. Και τι εννοεί το γάμος στα 30-40 και τι σημαίνει πιο πριν ή όχι. Είναι που θα κάνουμε τη ζωή μας πριν και μετά να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια. Αν είναι έτσι αυτό, τότε δεν απειλούμε την... Γιατί να παντρευτούμε. Άρα στην ερώτηση να βάλω και αυτό, να παντρευτούμε ή όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ θα πω όχι. Κανείς να μην παντρευτεί. Αν είναι να παντρευτείς για να βολευτείς, αν είναι να παντρευτείς γιατί έχεις κάνει τη ζωή σου και τώρα πια πρέπει να παντρευτείς, η απάντηση είναι να μην παντρευτείς. Ξεκάθαρη απάντηση. Έχω θέσει σε αυτό. Αν είναι να παντρευτείς, είναι για να έχεις περισσότερη ελευθερία. Αν είναι για να παντρευτείς, είναι για να ζήσεις τη ζωή σου. Αν είναι να παντρευτείς, είναι για να έχεις συναρπαστικότητα η ζωή σου. Αν είναι να παντρευτείς, είναι για να είσαι πιο εμπλουτισμένος. Αν είναι να παντρευτείς για να βουλευτείς, γιατί είναι κοινωνικό θέμα, γιατί πρέπει να κάνεις οικογένεια ή έτσι, γιατί να κάνεις οικογένεια. Γιατί να κάνεις παιδιά, αν είσαι μίζερος εσύ. Και αν βρεις έναν άλλο μίζερο που έχει αποφασίσει κι αυτός να πεθάνετε μαζί στα τελευταία σας και άντε να έχετε και ένα παιδί που να σας σηκώνει. Γιατί, τι φταίει το δόλιο. Δηλαδή, αν δεν μπαίνει κανείς με όρους ερωτικότητας στη κάθε στιγμή του και ζητάει απλώς κάπου να κουμπίσει, τότε αυτό δεν είναι καλό. Αν δεν είναι διατεθειμένος και αυτός να προσφέρει στοιχείο να κουμπίσει ο άλλος σύντροφός του, αλλά μόνο αυτός που καταγράφει τον εαυτό του ότι κάπου πρέπει να βολευτεί, γιατί να είναι καλό. Άρα, το ερώτημα λοιπόν εδώ που τίθεται είναι να ξανατοποθετήσουμε τι σημαίνει συντροφικότητα, τι σημαίνει γάμος, τι σημαίνει δέσμευση. Εάν ήταν που κάποια στιγμή ήταν ο γάμος να μπει σαν κάτι κακό που σκοτώνει τον έρωτα, νομίζω χρησιμοποιώ μια φράση, θέλω να την πω, ποτέ δεν είμαι καλός να μεταφέρω το κείμενο όπως το γράφω, αλλά νομίζω ότι λέω και το υπερασπίζομαι, ότι ο γάμος δεν σκοτώνει τον έρωτα, αλλά ο γάμος δεν ανασταίνει δύο νεκρούς που έχουν αποφασίσει να ταφούν μαζί στο ίδιο σπίτι. Φταίει ο γάμος που σκοτώνει τον έρωτα ή ο γάμος δεν μπορεί να αναστήσει δύο πεθαμένους που αποφασίζουν να ταφούν στο ίδιο σπίτι. Σελίδα 21. Λοιπόν, δεν γίνεται να αναστηθούν οι πεθαμένοι που δεν ελπίζουν και στην Ανάσταση. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε να μπούμε και να υπερασπίσουμε τον έρωτα πια με άλλους όρους. Όχι με τους όρους που είχαν οι προπάποι σας που θέλανε κάπου πια για την επιβίωση να υπάρξουν μαζί. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και μόνοι μας. Αν λοιπόν και δεν χρειάζεται να είσαι ο πλούσιος που μπορείς να τα βγάλεις πέρα και μόνος σου, και μπορούμε και με τις κάποιες οικονομίες που έχουμε και με το πώς παλεύουμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Δεν είναι το ζητούμενο αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να είναι συναρπαστική η ζωή μας. Και αυτό είναι που έχουμε να υπερασπιστούμε. Η 30-40 σύμφωνα με τα δεδομένα σημερινά έχει μεγαλώσει οι κοινωνικές υποχρεώσεις. Έχουμε πάει σε καταστάσεις που πια πρέπει να τελειώσουμε με εκπαιδεύσεις, με σπουδές, που δεν τελειώνουν ποτέ.
έχουμε να αποκτήσουμε τα οικονομικά, έχουμε να γίνουν όλα αυτά και στο, όταν ξυπνάμε και λέμε στο παραπέντε της εμεινόπαυσης να βρεθώ για να κάνω ένα παιδί, γιατί τότε μου πιάνει η γωνία, τότε πραγματικά κινδυνεύει να γίνεται κάτι κακό. Και τότε η εναγώνια στάση είναι να βρω κάποιον για να είμαι μαζί, αλλά σας λέω κάτι ξεκάθαρο. Εκείνοι στο 3-4% σύμφωνα με τον γυναικολόγο που βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο κάποιον σύντροφο στο παραπέντε της εμεινόπαυσης, έχουν πάρα πολλές πιθανότητες μετά τη γέννηση του παιδιού να χωρίσουν. Γιατί το κάνανε για να έχουν ένα παιδί. Δεν το κάνανε για να έχουν, επειδή η σχέση τους είναι συναρπαστική. Είναι διαφορετικό και στα 85 σου να βρεις τον σύντροφό σου, αλλά να θέλεις να τον συναντήσεις και να έχεις λόγους να τον να είσαι καλά μαζί του. Όχι απλώς για να αποκατασταθείς. Κανείς μας δεν χρειάζεται αποκατάσταση, αλλά συμφέρει να βρεις άνθρωπο να συμπορευτείς, όχι γιατί δεν τα καταφέρνεις μόνος, όχι για τα δύσκολα, αλλά για τα όμορφα. Χρειαζόμαστε συντρόφους ωραίους που να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους τα καλά και τις υπερβάσεις μας και όχι απλώς για να μας ανέχονται ή στις δυσκολίες μας ή να μας συμπαραστέκονται. Χρειαζόμαστε φίλους, χρειαζόμαστε συντρόφους που να μπορούν να μοιραστούν τα καλά που πετυχαίνουμε, γιατί με αυτούς μπορούμε να πάμε και πιο πέρα. Γιατί σήμερα οι νέοι προτιμούν την συμβίωση αντί από το γάμο? Είναι απαξίωση του θεσμού, απλώς είναι κάτι άλλο? Όχι, είναι πολλές φορές και οικονομικοί λόγοι, είναι γιατί πολλές φορές οι ίδιοι γονείς τους δεν έχουν βγάλει την ομορφιά του γάμου, είναι γιατί έχουν αμφισβητήσει και έχουν δεχτεί το ερώτημα ότι ο γάμος είναι μόνο υποχρέωση, ότι επίσης αν βλέπουν τους γονείς ισοπεδωμένους και από την πραγματικότητά τους και δεν μιλάνε με κέφι, με ζωντάνια, με χαρά, με δημιουργία, τότε τα αποδίδουν στο γάμο και όχι στο πρόσωπο, και τότε ψάχνουν να βρουν τρόπους που να είναι διαφορετικοί από τους γονείς τους. Βέβαια, η συνύπαρξη, θέλω να το πω, η συμβίωση, έχει όλα τα αρνητικά του γάμου, γιατί έχει όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις, ρουτίνες ή έτσι, δεν έχει αναγκαστικά όλα τα καλά. Αλλά αυτό δεν είμαι διατεθειμένος καθόλου να κρίνω τους νέους. Έχω να αναρωτηθώ για την ποιότητα των γάμων που ζήσανε ή που αναρωτιούνται στη δική του ζωή. Και η τελευταία ερώτηση του κυρίου στη δεύτερη σειρά. Δεν θα ξαναπάω στα αποσπάσματα που έχετε πει. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω αυτά που θέσατε. Ποιο θα ήταν, συγγνώμη, όταν ο ένας σύντροφος υπερασπίζεται τη φθορά και ο άλλος τη χαρά της ζωής και το δικαίωμα στη ζωή και στον έρωτα περικλεί και ένα υγιές διαζύγιο? Ναι, είπατε πάρα πολλά και προσπάθησα να τα συνοψίσω, συγγνώμη. Αν μιλήσω και με το τι έτυχε στο, όταν πετάς το βιβλίο και τι σου τυχαίνει, καμιά φορά, αν δω, είναι ότι αυτό που έχουμε πιο πολύ διαβάσει, εκεί είναι που έχει περισσότερες πιθανότητες να μας τύχει. Θέλω να πω ότι είναι, αυτό το θέμα είναι πολύ σκληρό, όχι μόνο με νέους ανθρώπους, αλλά με μεγαλύτερους ανθρώπους. Όταν πια πάνε να κατασταλάξουν τα πράγματα, που ο ένας σύντροφος κινδυνεύει να παραιτείται από τη ζωή και ο άλλος να έχει ακόμα λαχτάρες επιθυμίες και να πρέπει να αντέχει τη μαυρίλα, την παραίτηση, το βούλιαγμα του συντρόφου του. Εκεί είναι κάτι πολύ δραματικό. Γιατί φτάνει να ενοχοποιείται η ζωή, φτάνει να ενοχοποιείται ο έρωτας, φτάνει να ενοχοποιείται ο σύντροφος που θέλει να ζήσει και να πρέπει να βηματίσει με ένα βήμα ακινησίας, να
καθίσει και αυτό στο καναπέ, να μην ζητήσει πολλά πράγματα, να μην βγει προς τα πέξω. Με ένα τέτοιο τρόπο που, που πραγματικά ενοχοποιείται η ζωή. Το ίδιο βέβαια σημαίνει δεν θα συμβεί ξαφνικά, μπορεί να συμβαίνει από πολύ νωρίς. Και εκεί είναι που αν μπούμε στις εύκολες διαπιστώσεις θα φταίει πάντοτε ο άλλος. Αν μπούμε στην εύκολη κατάσταση είναι που είναι εύκολο να ενοχοποιηθεί ο άλλος. Η απάντηση εδώ ποτέ δεν είναι εύκολη, αλλά ναι, προϋποθέτει την απόφαση, την προσωπική απόφαση ζωής, που είναι, είναι πάντοτε προσωπική. Έξω από τις πραγματικές δυσκολίες που έχω δει να σηκώνουν σε γνήσιους σταυρούς οι άνθρωποι στις σχέσεις τους, που ο σύντροφός τους παθαίνει μια άσχημη αρρώστια και που ξαφνικά πρέπει να τον σηκώσουν και να, πρέπει να, να ενοχοποιούνται γιατί αυτοί δεν είναι άρρωστοι, ή που πρέπει να σηκώνουν τις δυσκολίες και να πρέπει να βουλιάξουν μέσα, μέσα σε πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που υπάρχει όμως είναι η αυτοκατασκευασμένη σταυρή. Αυτό που κινδυνεύουμε να νιώθουμε ότι ο σύντροφός μας πολλές φορές είναι δεν, ενώ εμείς λαχταρούμε, δεν συνειδητοποιούμε ότι με κάποιο τρόπο έχουμε και εμείς κλειστεί από αυτό. Πολλές φορές ζητάμε την ερωτική σχέση, την ερωτική συνέβρεση, αλλά με τέτοιο τρόπο που δεν έχει ερωτικότητα. Δεν είναι κάλεσμα, δεν προσδοκά στην απάντηση για συνάντηση με τον άλλον, αλλά στην απόδειξη ότι ο άλλος είναι κλεισμένος στον εαυτό του και δεν συμμετέχει. Δεν βλέπουμε δηλαδή ότι πολλές φορές πίσω από την άρνηση του ενός συντρόφου να συμμετέχει στην ερωτική ζωή του ζευγαριού είναι ο τρόπος με τον οποίο απαιτείται αυτό. Είναι ότι πίσω από την άρνηση κρύβεται ένας κακός εραστής σύντροφος, ο οποίος θεωρεί σαν δικαίωμά του την ερωτική συνέβρεση και όχι σαν κάτι που αυτός έχει να το παράγει, πώς θα ανοίξει τον άλλον, πώς θα μπορέσει να τον, να το επιτρέψει να μετάσχει και αυτός αυτό το θαύμα, να μπορέσει να τον αγκαλιάσει συνολικά και όχι απλώς εάν δεν συμμετάσχει και δεν ανταποκριθεί, να τον κακιώσει και να το επιτίθεται μετά στη συνέχεια, πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές. Και επομένως μέσα σε αυτό το ερωτικό κάλεσμα είναι ότι αν γίνει μόνο σε ένα επίπεδο ανάγκης, κινδυνεύουν οι άνθρωποι να κλείνονται σε ατομικές πικρίες. Εδώ είναι η απάντηση που πραγματικά και αναφέρθηκα, είναι ότι όταν πια είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι αν θα είναι ένας διαζύγιο που θα βοηθήσει την κατάσταση ή η αποδοχή μιας τραγικής κατάστασης, ο συμβασμός και η υποχώρηση, αλλά είναι εάν θα μπορέσει κανείς να βγει από αυτό, να ξαναβρει τη δική του ερωτικότητα, τη δική του ζωντάνια, να αποφασίσει να δει ότι και ο ίδιος έχει γίνει αντιερωτικός, να καταλάβει ότι καταγγέλει αλλά έχει χάσει τη τεφερότητά του, την ερωτικότητά του και να μπει να το ξανακαλύψει ο ίδιος τον εαυτό του. Και αν το ανακαλύψει ξανά ο ίδιος τον εαυτό του, το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε καταγράψει προηγουμένως. Τότε μπορεί να κινητοποιήσει και να ξυμνήσει και να να μπορέσει να εμπνεύσει την ερωτική κατάσταση και στο σύντροφό του και τότε θα ζήσουν κάτι πολύ καλό, ή να, εάν ο άλλος ο σύντροφος δεν ακολουθήσει, αυτός να μην είναι χαμένος, να μην έχει χάσει χρόνια ζωής, να μην έχει χάσει την ίδια του τη ζωή, αλλά να μπορέσει να προχωρήσει και τότε θα δει τι θα κάνει. Αλλά αν πάμε στα εύκολα διαζύγια, τα εύκολα διαζύγια
στην ουσία οδηγούν σε νέες απογοητεύσεις. Είναι τόσο δύσκολο να είναι ένα πετυχημένο διαζύγιο που να μπορέσει κανείς να προχωρήσει, όχι απλώς να το κουκουλώσει, όσο είναι και ένας πετυχημένος γάμος. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα χρόνος προσωπικός να ανασυντάξεις δυνάμεις σου, να βρεθείς πάλι καλά. Αλλιώς θα βρεθούμε σε αυτές τις καταστάσεις που αυτός που έχει χωρίσει από μια σχέση ή από ένα γάμο ψάχνει να βρει μερικά θύματα, να του δώσει κάτι από αυτή την απογοήτευση που έχει δοθεί, να πάρει λίγες δυνάμεις πίνοντας τη ζωντάνια των άλλων, που και αυτοί θα νιώσουν βουλιαγμένοι και μετά θα το μεταδώσουν παντού. Είναι το γνωστό αυτό γαϊτανάκι των σχέσεων των αδιέξοδων. Τελειώσαμε. Και εσύ. Και εσύ. Δεν είναι κρίμα αυτά τα πρόσωπα που βλέπαμε εμείς να μην τα βλέπουν και οι ίδιοι στον καθρέφτη τους. Μπορεί να τα βλέπουν. Και είναι πολύ πιθανό να τα βλέπουν. Την ομορφιά τους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και τα βλέπουμε και τα νιώθουμε. Ωραίος. Να είστε καλά.